πολύ φασαρία έγινε για το τίποτα, όχι 4 γκολ θα μπουν, όχι 5 γκολ θα μπουν. Καταρχήν να πούμε για το θόρυβο, θα τελειώνουμε. Να πούμε εκεί στο Χαρμπούλ γίνανε οι όμοιροι για την πυρήπα. Ακόμη δεν μπήκαμε, άσχε και εμείς έγινε μόλις. Τι εισαγωγή να κάνει, μόλις τα εισαγωγή θα πάμε εκεί πέρα, έχουμε πολύ θέμα. Έχουμε 2,5 ώρες θέμα να πούμε. Για πάρ' την εκπομπή πάνω. Λοιπόν, άκουγα, 16 όμιλοι γίνανε, συμπληρώθηκαν, έγινε και η κλήρωση. Συμπληρώθηκαν, βέβαια. Γίνανε λοιπόν, έγινε η κλήρωση 16 όμιλοι από 4 άτομα στον όμιλο, λοιπόν, για το τουρνουά της Μπιρίμπας που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια. Οι 4 παίζουν μεταξύ τους λοιπόν, οι 2 πρώτοι στο φινάλε θα πάνε στο Champions League, οι 2 τελευταίοι θα πάνε στο Europa League. Και παίζουν νοκάουτ παιχνίδια μετά μεταξύ τους για τους τελικούς, και στον τελικό ο νικητής του Champions League θα πάρει ένα 500 άρικο. Και ο εγγυημένος θα πάρει μια τηλεόραση. Χιλιάρικο, συγγνώμη. Και, και μαύρα και άσπρα και ό,τι θέλεις υπάρχουν. Και ο εγγυημένος θα πάρει μια τηλεόραση μεγάλη. Και στο Europa λοιπόν, ο νικητής θα πάρει τον 500 άρικο και μια τηλεόραση. Λοιπόν, ποτά καθαρά ιστορίες, στο μαγαζί Ελπίδος 8 στην Πολύγνη, στο Τρίγωνο, γίνεται ένας χαμός. Και φυσικά στην Ολύμπου το άλλο το μαγαζί, το ωραίο εκεί που θα πάω αύριο, με κάνουν ένα μασάζ λίγο γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Τα νύχια σου κοιτάτε με. Τα αφιά να κάνουν, ναι, μανικιούρ. Και το κορδοκοπτικό για την τρίχα. Τα βλέπεις πολύ ωραία. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31. Αυτή η τρίχα που είχε εδώ πάνω. Την τρίτη, γιατί αύριο είναι κλειστά. Τα μανικιούρ και το κομμωτήριο είναι κλειστό. Αυτό την τρίχα πάνω στο δάκτυλο, την παίρνει γιατί. Αυτή η τρίχα, ρε, που λέει, γιατί δεν την πάρει αυτή η τρίχα. Μια περασιά, μήπως την κάνει. Όχι, την έχει και ο δημοσιογράφος, πες το ρε. Λοιπόν, λοιπόν, Ολύμπου, για να την περπατάμε, Ολύμπου 23, Ολύμπου 31, δύο χώροι καταπληκτικοί. Το ένα είναι κομμωτήριο, 5 φράγκα το κούρεμα και όλα είναι φθηνά τώρα με αυτή την κρίση που έχουμε. Και αποτρέχοντα. Περμανάν, να πάτε να κάνετε περμανάν εσείς εκεί πέρα μετά από όλα τα μαλλιά που έχετε. Λοιπόν, βάψιμο και ιστορίες κλπ. Βάψιμο. Και στο βάψιμο μαλλιά. Άμα σας αφορά, πάντα βάψτε τα μαλλιά σας. Καλά, καλά, λέγε. Λοιπόν, και θα πάμε φυσικά και στο 31, εκεί που έχουμε το μασάζ. Ένα ταλεράκι το μισάρο, τζάμπα πράγμα λοιπόν. Τι αλυφές πληρώνονται. Το τρίψιμο είναι δώρο. Και φυσικά το μανικιούρ και το πεντικιούρ, προσφορά και τα δύο μαζί, μόνο 15 φραγκά. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα πουθενά. Καλησπερίζουμε, αν καλημερίζουμε τον γιατρό τον Πανιώτη που μας πετάει βελόνες εκεί πέρα όταν δυσκολευόμαστε σε καταστάσεις πανικού, διακοπή καπνίσματος κτλ. Είναι για παθήσεις του μυοσκελετικού, για παράδειγμα το αυχενικό σύνδρομο, σφιαλγίες, γυαλγία, τενοντίτιδες, αθρίτιδες κτλ. Όπως για κάθε πονοκέφαλο και ημικρανίες. Γιατί άμα δεις τον ΠΑΟΚ σήμερα με τον Ηρακλή, σε πιάνει πονοκέφαλος. Όταν πάει πας στον βελονιστή, μπαμ, σου πετάει μέσα. Μην πει τίποτα. Σε πιάνει. Σύμμαχο για δυνάτισμα, απώλεια βάρους, προκαλεί μείωση και εξαφάνιση της λεμαργίας και της βουλιμίας. Εντάξει. Και της τοπικής λιπόλυσης και σύσφυξης με βελόνες λιπόλυσης που συνδέονται με ειδικά μηχανήματα. Λοιπόν, βοηθάει στην ηρεμία και στη μείωση του άγχους. Όλα αυτά τα περνάμε εμείς και ο Πανιώτης μπορεί εκεί στην Εγνατία να τα δημιουργήσει. Να δώσω χαιρετίσματα στον φίλο μου, το Μαμαδά, το Δημήτρη, που έχει το Πόρτο Πάλας εδώ δίπλα, αλλά να πούμε ότι έχει κάνει μια φανταστική, ένα φανταστικό ξενοδοχείο, έχει κάνει μια φοβερή ανακαίνιση στο Βόλο, στο Έγλι. Έχει πάει στο... Α, το Έγλι, εσύ, το έγινε, το πήρε Μαμαδά. Το έκανε ανακαίνιση, χρόνια το είχε Μαμαδά. Καλησπέρα, αποφύγες Μαμαδά, ε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να του δώσουμε χαιρετίσματα και στην Κολόνη τη Μαρία, η οποία κάνει τατού για τα μαλλιά. Θα τη βρείτε στο Facebook, Κολόνη Μαρία, στο Facebook. Μπείτε τώρα και δείτε ό,τι θέλετε περί προσθετικής μαλλιών μέσω του... Μέσω... Την καράφλα του άλλου. Ναι, την καράφλα. Έχει αδερφή ηθοποιό. Ποιος? Η Μαρία η Κολόνη. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει καμία... Ρώτησε. Θα τη ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματα. Για σένα από Θωμά Τόντον. Ναι. Γιώργο, το λέγαμε στο αυτοκίνητο. Εσύ μου το είπες, όχι εγώ. Εσύ το είπες. Ναι, τι λέει. Θωμά Τόντον, τεράρα, μοναδικό απλησίαστο, με τρελές παρατηρήσεις. Το μάτς το χάνει σήμερα, το αφήνει σαφώς ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Συμφωνώ μαζί του. Μεγάλο λάθος, τον τόπισε σίγουρα ο Ραπ. Εν Τζόρνταν, άστο αυτό δεν έγινε. Εδώ είναι. Θέλω τη γνώμη, να το. Θέλω την άποψη του Ραπ, ο Θωμά Τόντον λέει, για γυναίκες διαιτητές, ειδικά στα ντέρμπι που τα νεύρα είναι στην τζίτα. Ο άντρας διαιτητής κάνει και τα στραβά μάτια σε κανένα γαμοσταυρίδι. Ναι, να απαντήσω. Οι γυναίκες γενικότερα, σε ορισμένα επαγγέλματα, εγώ δεν θα τις έβαζα, ας πούμε, στο αεροπλάνο να πάω με γυναίκα πιλότο. Γιατί? Δεν θα πήγαινα με γυναίκα πουλμαντζού. Δεν θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα, ξέρω εγώ, να βάλω γυναίκα διαιτητή. Γιατί? Γιατί στη στραβή έχουν κάποια σέκον του δευτερολέπτου καθυστέρηση. Δηλαδή, σταμάτησε η τουρμπίνα,
ο πιλότος θέλει κάποια δευτερόλεπτα 10 για να λύσει το πρόβλημα, να το λύσει 13-14 θέλει η γυναίκα. Τώρα η Κουρουμπίλια, ας πούμε, για παράδειγμα, βγαίνει ο Σαραμαντάς και λέει, ξέρω εγώ, άντε μωρή, ξέρω εγώ, καλύτερο. Όχι, άντε μωρή, την είπε. Γελία την είπε. Γελία, άσχετη και τα λοιπά. Την είπε. Της λέει, σιγά το πράγμα. Στην κάμερα φαίνεται, τι κάνεις μωρή, άσχετη. Ναι. Όταν γυρίζει, τότε ίσως λέει αυτό που γράφει στο φίλο αγώνα, το για γελία. Γελί, σιγά το πράγμα, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Ο νόμος λέει ότι το άσχετη, μωρή, γελία, είναι αποβολή. Βέβαια, όταν ο Μητρόπουλος, ο Τάσος, έλεγε γαμώ το σπίτι σου τον επόπτη. Δεν ήταν αποβολή. Δεν ήταν αποβολή. Όταν ο Κάτσε έλεγε στην Καλονία, άντε μωρή, πηδήξου, πάρε την κόκκινη καρδιά. Δεν ήταν αποβολή. Καλά, έλα αδικημένε, έλα. Αδικημένε. Κανδρόπουλο, μετάγανε μάνα. Σαραμαντάς πλήρωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια επιστρέφει πολύ έντονο φεμινισμός. Αυτό, συνέχισε. Εντάξει, ναι, αλλά όταν έχεις να κάνεις με γυναίκα διαιτητή ή γυναίκα επόπτη, τον άλλο να τον απέβαλε γιατί για σεξιστικό κτλ. Βέβαια και την άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να του λες το επιδείξω ξεφτυλισμένε και να μην σε αποβάλει. Ναι. Η γυναίκα λοιπόν είναι έφυγη. Το λέω κανονισμός, τι είναι αυτά που λέτε. Ρε. Τι λέει. Το λέω κανονισμός. Το λέω κανονισμός. Δεν μήπως πείτε. Μετά να το κάνουμε. Αν ήταν το ίδιο αντίστοιχο στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Πάο, θα έλεγε έτσι άνετα. Του είπε ο κανονισμός. Έχει θα έλεγε. Έβρισε ο Τζαβέλας, του είπε ο κανονισμός. Ναι. Θα έλεγε σε αυτό το λέει ο κανονισμός. Μάτια μου, στο Καραϊσκάκης θα έλεγε έτσι. Και ένα λόγο παραπάνω όταν είναι και κοπέλα. Πρέπει να είσαι πιο. Κοπέλα! Ναι, βεβαίως. Γεια σου, ρε Τζόρντα! Δεν πάρε φίλο. Θεμίνη μεγάλο. Α, σε ρε μεγάλο. Δηλαδή, αν το έλεγε ο Τζαβέλα. Πάνε ρίξει γάμο στα βρύδια σου, επειδή είναι κοπέλα. Βρώσε μαζί! Μα δεν μου τη λατρεύω την Κουρουμπίλια. Τη λατρεύω και τη το δείχνω κιόλα αν θε. Ναι. Λέω, αν ήταν το αντίστοιχο στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Αυτό λέει. Ναι. Έτσι, το έλεγε μόνο Τζαβέλα. Ναι. Θα έλεγε. Σωστό, καλά, αυτό το λέγε. Θα το έλεγε. Μα θα έλεγε. Τι θα έλεγε. Έτσι, νυφάλια και με ολίπια μεγαλίνια. Υποθετικό είναι αυτό. Με μιλίχιο ύφο. Πώς θα γίνει το. Αν ήταν και άμα. Δεν λέω κάτι εξωγήινο. Λέω αν γινότανε. Δηλαδή την απάντηση δεν την ξέρεις. Τι. Τη ρωτάς για να κάνεις θέμα. Παιδιά, για να πάμε ένα-ένα. Ξεκινάει ο Μιλίχιος Μαλάτος για να πάμε από τις καμηλές τροφές στον κόφτη. Μαλάτε μου πληγέ. 2-0 ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Σμύρνη. Παράπονα έχουν όμως. Παράπονα έχουν και τα λοιπά για τους επόμενους. Γιατί παραδείχθηκε όταν τα πράγματα. Κύριε Αγγλιδί, σε μου παράπονα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Και οι δυο μου παράπονα, τι να κάνω τώρα. Τι σου ωραία το φτάνει. Αν μπορώ να αρχίσω, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί ο κύριος Μπέντο ακούει την εκπομπή. Έτσι. Κάτω στον Πειραιά μου είπαμε... και πάνω μπέντο. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σωστό. Τι βλέπεις, δεν σωστό. Του δώσεις κανένα αυτόγραφο. Ναι. Για λέγε. Συνέχισε, μην το διακόπτεις. Ένα λεπτό κύριε Εξηγιαντή Παουζή, σιγά. Λοιπόν, ακούει την εκπομπή, δεν ξανάφησε την ομάδα χωρίς δεκάρι από τότε που παίξαμε με τη Λάρισα. Κατεβάζει την ίδια ομάδα κατά τεκμήριο, γιατί δεν πρέπει να την αλλάζει. Το αναφέρω σαν παράδειγμα τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας και έχει σταθερά πολύ καλή απόδοση. Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού φέτος. Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού που λέει και ο φίλος μου Ακλαμάς. Ναι. Βάζει και κανένα γκολ και κανένα φάουλ, κανένα σουτ. Ναι, ναι, καλός είναι. Από εκεί και πέρα τώρα, την Κυριακή που έχουμε το ντέρμπι. Εγώ θα το προχωρήσω λίγο. Φυσικά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο στη Νέα Σμύρνη. Δύο γκολ, δύο δοκάρια, κάποιες ευκαιρίες. Αλλά το ένα το δοκάρι πήγε να κάνει σέντρα και πήγε μπάλα. Δεν πειράζει. Εγώ δεν το μετράς εκείνο, δεν ήταν καταλάβει. Δοκάρι είναι, ναι. Ας είναι πιανό άλλος και ας μην ήταν δοκάρι. Ο πιο απάτη Βραζιλιάνος. Θα πήγαινε γκολ. Ναι. Ο Σεμπα, μαζί με τον Λούκα της Λίβερπουλ. Για λέγε. Πρέπει να συγκεντρωθεί η ομάδα με την Αστάνα να κάνει ένα συντηρητικό παιχνίδι. Ναι. Κατ' εμέ να βάλει τις εφεδρίες του. Ναι. Και από εκεί και πέρα η ομάδα να κάτσει νυφάλια και ξεκούραστη όσο μπορεί, ναι, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ανίκανος να βάλει γκολ, γιατί λένε έχουμε 20 τελικές και βάλαμε ένα γκολ. Ναι. Τελική βέβαια στο συνδρομητικό κανάλι που το παρακολουθώ ανελιπώς γιατί το πληρώνω και για να έχω και άποψη για το τι γίνεται. Ευκαιρία ας πούμε θεωρούν ένα σούτ από τη μεγάλη περιοχή που κατεβάζει μπάλα την πετάτσα κάτω. Ναι. Αυτό το λένε, ναι, το λένε ευκαιρία. Ναι, αυτό λένε. Είναι για να γελάνε οι αρκούδες στη Φλόρινα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μαζεύοντας και την άμυνα, η άμυνα αρχίζει και γίνεται συμπαγής. Συμπαγής, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή, αποφεύγει τα φάουλ. Ναι.
λίγο περισσότερη προσοχή από το Ρέτσο, ο οποίος απευλήθη. Είναι λίγο κολοπεδάρας ο Ρέτσος με τις αγωνίες. Είναι άτσαλος, άτσαλος. Δεν έπαιζε στο μάτς, ήταν μόνο γκολ και έπαιξε αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Κανονικά είναι στόπερ το παιδί. Κολοπεδάρας μεγάλος. Είναι άτσαλος. Κολοπεδάρας μεγάλος. Εν πάση περιπτώσει προχωρήστε να του κάνετε τα ανάλογα μαθήματα, γιατί παίζει στον Ολυμπιακό και όχι στον Ηρακλή Περιστερίου. Ναι. Τα έχει μπερδέψει. Το μάζεψε. Λοιπόν, φυσικά. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα μέχρι στιγμής έχω ευνηδιαστεί ευχάριστα που ο κύριος Αλαφούζος δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση περί της εγκληματικής οργανώσεως, φαίνεται αυτή την Κυριακή δεν έδρασε. Και επίσης θέλω να πω ότι καλά έκανε ο κύριος Αβίδης, γιατί μου έχει διαφύγει και είπε να μην ασχολούνται με τη διαιτησία. Βέβαια, η διαιτησία σήμερα όσο να είναι έπαιξε 90-10. Αλλά αυτό για τους εξηγιαντές είναι άλλη ιστορία. Για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ 90-10. Άλλο μάτσα έβλεπα σπίτι. Όχι, αυτό έβλεπα. Τέλος πάντων, έτσι. Αυτά. Αυτά. Μάρι. Μισό λεπτό λίγο. Μπορώ να διακόψω μισό λεπτό. Μίλα, μίλα, κέρδο. Λοιπόν, επειδή μου το στέλνει ο Χρήστος. Rapto.gr, όλες τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Συνέχισε, Μάρι. Να ξεκινήσω τη συνέχεια. Ναι, ευχαριστώ για το κύριο της Ξάνθης μέσα στη λεωφόρο. Να είστε καλά, παιδιά. Από μπακλαβά και πάνω το κέρασμα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό που μου στείλανε ο Θωμάς ο Στόντον με τη λήξη του αγώνα, το είπα στο ξεκίνημα και πολλοί, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Γιούγα. Άσχετα με κουρουμπίλες και κύρες και κίζες, Ρεσί Άβελ κατέβασε 3 χαφ από την αρχή. Το είπα κι εγώ. Τι μου θέλεις. Πρόσεχε τώρα. Ραπ. Για το Ρούσο. Με καραγκούνι μπακ. Δεν υπάρχει. Κυριακίδης μπακ είναι τραγικός. Τον κόλπο μπαίνει, το είδες. Το κατάλαβες. Ο Κυριακίδης λείπει. Είναι με εκτέλ κάτω. Βόλκα. Ψάχνω εγώ τον Κυριακίδη. Γιατί λέω για μπάρις, για ποιο λόγο. Πώς βγήκε, με ποιο λογική. Έχει δίκιο το παιδί. Εκεί δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Βγαίνει αναγκαστικά ο παίκτης. Σταμάτα, ρε. Θα τα πεις. Θα τα πεις. Δες το πλάνο τώρα, Τζόρνταν, που είναι ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης είναι κάτω. Άρα λέμε. Αποστάει τότε δεν είδες μπροστά στο κοινό. Άρα λέμε. Δεξίμπαν καραγούνι, Κυριακίδης χαφ. Μπράβο. Με 3 χαφ. Πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, τον Κυριακίδη εδώ. Όχι, η να μιλήσει με κανένα μετά. Γιατί έχει την κατεμιά. Ναι. Χτυπάει ο Λεωζίνιο χθε. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τον Κίνα, δεν έχει Περόνε. Χτυπάει και ο Λεωζίνιο, δεν έχει τίποτα δημιουργικό στην ουσία. Βάλε Κυριακίδη εδώ. Έτσι ο Μοντέιρο δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Να γίνει πίσω. Ναι, ω ουσία του Πατσατζόγλου. Ναι. Σε εξωτερικά λίγο, όχι σε αξία. Έτσι. Καμία σχέση με τον Πάτσα. Έτσι. Και Πάπλο Σαχάφ. Αυτό. Έτσι. Κάνε το σωστό και χάστο. Αδίκησες τον εαυτό σου, συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, παρετείται. Αυτό έτσι, ελπίζω. Ναι, ελπίζω. Σε ένα μάτσο το οποίο το συμφέρει και φεύγει επιτυχημένο στον Ηρακλή, δηλώνοντας ότι εγώ δεν έχω παίχτες, δεν έχω υλικό, δεν έχω χρήματα, δεν έχω βοήθεια διαιτητική. Οπότε σηκώνομαι και φεύγω μετά το 1-0. Ναι. Επικοινωνιακά πολύ καλά το έπαιξε το θέμα. Στο σωστό timing παρετείται και την τσαπού θα τη φάει ο επόμενος προπονητής. Ναι. Πάντως, βλέποντας σήμερα τη Βέρεια με τον Χαροντάκη έξω αριστερά και τον Μιλτικιώτη έξω δεξιά. Το Μελικιώτη. Ναι, τον Παλάφα στη Σύψη. Χάνει τρελή κεφαλιά. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ο Μελικιώτης, γι' αυτό τη χάνει την κεφαλιά, την είδα. Βλέποντας την Κέρκυρα. Και συνοβλέποντας ας πούμε και την Τρίπολη, η οποία είναι ένα παιχνίδι μυστήριο, το δώσαμε άσο με την Πλατανιά. Δεν είναι και η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος ο Ηρακλής, για να πεις ότι πέφτει άμα και δε κατηγορία. Το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα επικοινωνιακά πρέπει να στραχωρεμένοι ΠΑΟΚτήδες σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτός εδώ είναι χαρούμενος, γιατί το μούτρο του. Εγώ δεν ξέρω. Στην τα βλέπω. Πολύ στεναχωρημένο. Στεναχωρημένο το βλέπω. Τώρα, και να κλείσω ένα για τον Πρέπει να είσαι στεναχωρημένος. Γιατί από το 27 με 10 παίχτες. Όχι αυτό. Γιατί είσαι στεναχωρημένος. Γιατί δίνει δικαίωμα. Δίνει δικαίωμα. Αν είναι πέναλτι, δεν είναι. Να συζητιέται. Δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι πέναλτι. Να συζητιέται η όλη ιστορία. Έχει δύο χαφ. Τον Γκανία και τον Σαχό που είναι για την τζαπού.
Στο λέω εγώ. Τους καλύτερους στο λέω εγώ. Είναι για την Τζαπού. Έτσι. Εάν πας με αυτούς να πάρεις πρωτάθλημα, ναι, θα πάρεις τα τρία. Σήμερα ο Σαρκόφ και ο Κάνιας. Γιατί Κάνιας λέγεται, δεν λέγεται κανείς. Δεν Κάνιας. Γανιάς είναι. Γανιάζει τον Παοξή. Τι από τους καλύτερους χάφρε. Σήμερα εσύ το είπες με τον Ηρακλή, τον Σιλίο προβλημάτων και τον Αγγελόπουλο. Με τον Αγγελόπουλο θα σου τα λες αυτά. Εγώ τώρα αρχίζω και μιλάω. Λέω εγώ. Δεν έκλεισα και λίγο με τη διαιτησία. Το πέναλτι δεν είναι σαφώς. Μπράβο στον Κίζα που το είδε. Εμείς πάμε σε τρίτη επανάληψη ότι δεν το βρίσκει για ένα εκατοστό. Μπράβο που δεν το είδε. Μπράβο που δεν το είδε. Ένας επιπόλαιος παίκτης. Σε πρώτο χρόνο. Κίσιου, ένας επιπόλαιος παίκτης. Αμυντικά. Ναι, είναι μπέρδεμα. Αλλά έχω με χρόνους λεπτά και δευτερόλεπτα πέντε φάσεις που φαίνεται όλη καλή διάθεση. Όλο δύο ήταν ο Ηρακλής. Να ακούσουμε τις φάσεις. Εντάξει. Ακούω. Ό,τι θες. Πού θες. Θες το 21. Ποιο. Με τον Ιντζόγλου που ανάποδα το φάουλ στη μεσαία γραμμή τα έχουμε χρόνους. Ναι. Για να μην κουράσει τον κόσμο, με χρόνους ακριβώς. Παρακαλώ. Θέλεις την αποβολή ως κίτρινη στα γωνιά στο 87 μπροστά του. Θες το 89 το χέρι στο καρούμπαλο του Μοντέρου που ο Μοντέρου χτυπιέται. Μόνο αυτό τώρα είναι, μόνο αυτό έκανε ο Λάμπερτ. Μόνο αυτό. Στον Ηρακλή, μόνο αυτό. Στο 90 κρέσπο. Είναι χέρι και δεν το έδωσε. Δες το τον. Μπροστά, γιατί δεν το δίνει. Μπροστά, μπροστά είναι. Στο 1,5 μέτρο είναι. Έχεις δίκιο το μόνο λάθο. Ει βάρο του Ηρακλή είναι αυτό το χέρι. Αυτό μόνο. Στο 87 γωνιά. Κράτα αυτή τη διαδρομή. Ο Κούρο έχει 6 κράτα. Διπλό το βλέπω, φίλε. Διπλό. Με τα σκουπίδια αυτά. Μετά από 22 χρόνια μου βγαίνουν όλα τα σαλιγκάρια, ρε φίλε. Μετά από 22 χρόνια. Είδανε βροχούλα και μου βγαίνουν τα σαλιγκάρια τώρα βλέπω... οι σκάουζερς. Εγώ, εντάξει. Μετά από 22 χρόνια, μωρέ, ξαφνικά τώρα, η Ταμτακίνιο και η Άσεμε, ρε φίλε, τώρα. Συνέχατο. Εντάξει, ναι. Στο 90, ναι, μετά έχουν μπράβο του, προς τιμή του Κρέσπο, διάλογο και ένα καλιά με τον Μοντέρο μία ώρα, με τη λήξη του αγώνα. Για τη φάση στο 90, πάλι στο καρούμπαλο, στον αέρα, καθαρό φάουλ του Κρέσπο. Και προς τη στιγμή του κάνει διάλογο με τον Μοντέρο. Έχετε πρόβλημα. Έτσι. Με Κρέσπο, στο λέω εγώ. Και μετά, πρόβλημα, στο 90 συν. 2 και 25, δες, είναι η τελευταία μου φάση. Τη θέλω, στημένη. Κάτσε λίγο. Με την κουροπίλια, ναι, αλλά έχει δίκιο, σαραμαντά είδες, έτσι έδωσε δικαίωμα. Με τα δύο χέρια παίζει το Μοντέιρο μπροστά τη και κάνει παίξε. Η κουροπίλια. Στο 90 συν 2 και 25. Μπροστά τη. Αλλά ρε Σαραμαντά, πού μπλέκει με τη γυναίκα. Α, μπράβο. Τι πα και τη βρίζει, ρε Σαραμαντά. Και τη λε γελία. Ακούει τώρα. Κάποιο που δεν ξέρει, θα πει ότι την έβρισε, τι τη είπε. Προφανώ τη είπε κάτι για το ιδίο τη μητέρα κτλ. Αλλά είπε απλά, την είπε γελία. Σωστό. Με το γράμμα. Και άσχετη, γιατί το είδα εγώ στην τηλεόραση. Ναι, το άσχετη το λέω και εγώ. Το είπα και εγώ, ναι. Το γελία δεν φαίνεται, γιατί όταν η κάμερα προφανώ γυρίζει. Συγγνώμη λίγο. Πώ την κόβει την κουρουμπίλια. Ομόρφη είναι πολύ. Σαν πολύ φεμινίστρια, δεν τη βλέπει. Δηλαδή, αν ο άντρας σας την πει στο σπίτι. Τώρα σε πάω, Ηρακλής! Όχι, αν την πει ο άντρας. Τη βάζει πρώτη βοηθότητα. Ξεχνάτε, ρε παιδιά, ότι κουρουμπίλια σε Άρης Αστέρας Τρίπολης. Με το μπουκάλι. Δεν τη βρίσκει το μπουκάλι, τη διακόπτει την ομάδα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι. Είναι πολύ μυγιάγκεκτη. Δεν κάνει για να παίξει την ομάδα. Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια, ρε φίλε. Έλα τώρα, μωρέ, αν μου άπτο τώρα τη βάλατε. Διπλό, δύο σημεία. Δεν υπάρχει. Δεν μου λε, ρε Τζόνταν. Τη θέση του κουρουμπίλια στο Καραϊσκάκι. Ούτε για πλάκα. Τη θέλει την κουρουμπίλια στο Καραϊσκάκι, δεξί ή απόπτρια. Αυτά που θέλει να σου πω. Εγώ πρέπει να μιλήσω για το παιχνίδι. Κάτσε, ρε μου, η κουρουμπίλια. Τη θέλει ή δεν τη θέλει. Να μιλήσω μετά. Να μιλήσω μετά. Να μιλήσω μετά. Πάμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο από τα 90 λεπτά τα 88 ο Ηρακλής ήταν πίσω από τη σέντρα και οι 11 δεν υπήρχαν μπροστά από τη σέντρα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέω. Μόλις που ήμουν στο γήπεδο, εγώ κανένα δεν ήταν στο γήπεδο. Λοιπόν, πίσω από τη σέντρα. Σόπα, 23 τελικές. Σόπα τι σόπα, σόπα εσύ. Εγώ μιλάω τώρα. Άρα σε όσα μάτς. Περίμενε. Σε όσα μάτς δεν πάει ο Τζόρνταν, δεν θα μιλάει. Νόμιζα λες ότι είναι σόπα εσύ. Στάσου δευτερόλεπτα. Νόμιζα λες και για μένα. Μη μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε. Στο χαριλάω που δεν πέρασε. Στο χαριλάω που δεν πέρασε στη σέντρα. Στάσου λίγο ρε. Στο χαριλάω που δεν πέρασε στη σέντρα. Γιατί μου το λες αυτό τώρα. Στο λέω γιατί είναι η ίδια περίπτωση. Δεν πέρασε τη σέντρα ο Πάου. Α, είναι η ίδια περίπτωση τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα μας είπες ότι δεν είναι διαπρεπή. Περίμενε, παιδί μου. Στο Χαριλάου πέρασες τη σέντρα στο 2-0 με τον Κάμπορα. Την πέρασες. Για αυτό το παιχνίδι μιλάμε τώρα. Όχι, για το άλλο. Δεν θέλω να τα μπερδέψω. Δεν θέλω να μπερδέψω. Μετά θα τα πούμε. Μετά θα τα πούμε. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, λοιπόν. Που όλο και όλο είχε δύο τελικές ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, για μένα τα τελευταία 5 χρόνια η χειρότερη ομάδα που πέρασε από την Τούμπα ήταν ο Ηρακλής. Αυτός ο σημερινός ο Ηρακλής που είδα εγώ. Ναι. Αν νιώθουν περήφανοι αυτοί, εγώ τους λυπάμαι. Για μένα, διότι, για μένα είναι σε κάποια μάτσο πάω. Διότι. Ναι. Διότι. Λοιπόν, έχω δει πάω καπόλων πάλι με το συγκεκριμένο διαιτητή τον Κίζα. Κίζα, σήμερα ήσουν απαράδεκτος.
Σήμερα ήσουν απαράδεκτο. Τι έκανε. Κάνε μας. Ξέρω ότι βλέπεις, ήσουν απαράδεκτο σήμερα. Ναι, πες του γιατί. Λοιπόν, γιατί. Διότι έδωσες 3-4 ανάποδα φάουλ στον Ηρακλή. Ναι. Διότι δεν κυτρίνησες δύο παίκτες τουλάχιστον του Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, τρεις εκτόσεις θα κάνουμε. Ναι. Τέσσερις. Λοιπόν, δύο κόκκινες δεν θα πάσουμε τώρα να σου. Μία στον Μπαρτολίνη, ναι, και μία στον Δινόπουλο. Λοιπόν. Και μία στην πεθερά του Μπαρτολίνη. Τώρα θα με αφήσετε εγκληματική οργάνωση, δεν σε διέκοψα εσένα. Καλά, αυτά τα παραμύθια λοιπόν, εκεί που ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μας έπρεξε. Τέτοιο χάλι, ναι, δεν έχω ξαναδεί εγώ από Ηρακλή. Ναι. Έχω δει τον ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Αθηνών 0-0 ναι, να πέφτουν κάτω να κάνουν καθυστερήσεις του Απόλλωνα ναι, Σμύρνης, του Απόλλωνα Αθηνών δηλαδή, ναι, να πάρουν την ισοπαλία. Ναι. Και καλά κάναν τότε. Ναι. Έχω δει ΠΑΟΚ Ατρόμητος Αθηνών του φίλου σου του Αναστόπουλου να είναι πίσω όλοι, κατενάτσι όλοι να πάρουν τον πόντο και ναι, καλά κάναν και το πήραν. Να χάνει η ομάδα ο Ηρακλής 1-0 και να είναι κατενάτσι όλοι πίσω και να πέφτουν κάτω. Τρεις φορές ο Χουάντερσον και άλλοι δύο-τρεις υπόλοιποι. Τέτοια ξεφτύλα δεν το έχω. Αν ήμουν Ηρακλής θα τρεπόμουν. Δηλαδή, γιατί φοβήθηκαν, μη διασυρθούν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν κορυφαίος MVP του αγώνα είναι ο Χουάντερσον και κατεμένει και για όλο το γήπεδο ο Κίζας, καταλαβαίνετε λοιπόν πώς έπρεπε να είναι το σκορ. Ναι. Έπρεπε να είναι 7-0 το σκορ. Το πέναλτι είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι. Έπρεπε να είναι 7-0. Αυτοματισμοί. Τρίγωνα αυτοματισμοί και από δεξιά ανάπτυξη, από τη δεξιά πλευρά ανάπτυξη ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και από τα χάφ αν θέλεις. Ναι. Και δοκάρια και πάνω από τη γραμμή και πέντε αποκρούσεις ο Γουάντερσον. Αυτά γίνανε στο γήπεδο σήμερα. Ναι. Εμείς στο γήπεδο ήμασταν. Ναι. Δεν τα είδατε εσείς. Συνέχισε. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι ο Ηρακλής. Περίμενε, φίλε. Μου λείπανε τέσσερις. Ο Παοξής. Γιατί γιούχαρε ο κόσμος στο τέλος. Ο Παοξής. Δεν γιούχαρε ο κόσμος. Τι έκανε. Τι δεν γιούχαρε αυτό. Ακούσαμε την πλάκα που κάνει, φίλε. Δεν κουφί είμαστε. Όχι. Είναι απόλυτη ξεφτύλα αυτό που κάνει. Το έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Είναι απόλυτη ξεφτύλα αυτό που κάνει. Κάτσε το Τζούχα που πήγε. Είναι απόλυτο ξεφτύλα αυτό που κάνει. Κάτσε η Τζούχα που πήγε. Κάτσε το κάτσε. Για άτομα δεν έχει σημασία. Συνέχισε Τζόρνταν. Λοιπόν, ο Παοξής. Ακούσαμε στην τηλεόραση σε παρεξήμητρη μεγάλε τώρα και από την Παναγία πούμε. Μήρες, στο γήπεδο ήμουν εγώ. Μήρες, τότε, μη ηρέμησε, μην εξάμπτε. Καταρχήν την Παναγία στην ίσο. Α, Παναγιώτα είπα. Α, Παναγιώτα, συγγνώμη. Έτσι τώρα μας θα κάνετε τσουρέκια. Αν και έχω φίλοι Παναγιώτα και δεν λοιπόν, ο Παοξής περίμενε να βάλει 6 γκολ σήμερα και ξενέρωσε με το 1-0. Α, γι' αυτό γιούχαρε, εντάξει. Α, πες, τότε μας σε ρωτάω γιατί γιούχαρε, δεν παλεγάρε. Μα δεν γιούχαρε, ξενέρωσε σου είπα. Ναι. Τι σε ρωτάω γιατί σου περίμενα να τους βάλει 5 γκολ να πούμε 6. Και διότι αυτή είναι η διαφορά ποιότητας των ομάδων. Ναι. Και έβαλε μόνο ένα. Τι να κάνω και εγώ όταν σε πήρα τότε 0-2 με Χατζηπαναγία Παϊάνου, Αδάμ, Κοφή, θα θυμάται ο Κώστας. Αντί για 0-5. Περασμένα με καλή, άλλα που είναι εκεί. Σήκωσε το λίγο, εσύ. Όχι, δεν μπορεί να σηκώσει τώρα. Η βουγιουκλάκη μπορεί να σηκωθεί από μόνη τη. Σήκωσε. Μη. Συγγνώμη. Έχει και μια χωρίς ροκόλο στο δίπλα τώρα. Ψυχραιμία, δηλαδή αν έχω ταξί, τι θα έκανε. Μα κάνετε το άσπρο μαύρο. Μήρε με δίπλα, δεν χρειάζεται. Δεν εκνευρίζει. Παναγιώτα, Γιώργο, ρωτάει για σένα. Γιώργο, πήγε στο νυχτερινό. Δεν σου στείλε τίποτα, δεν έκανα ξεφύλλα. Είναι 33 λεπτά. Λοιπόν, τελείωσε. Πάντως, ας πούμε την Κουρουμπίλια δεν τη θες στο Καραϊσκάκι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ βλέπω ναι, ότι. Θες μια Κουρουμπίλια στο Καραϊσκάκι. Θα σου απαντήσω. Αρχίζουν να φωνάζουν αυτοί. Βλέπω ότι ο Πάο κοίταξε. Να νερώσει την πιλότητα του. Η μοναδική ομάδα στη χώρα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από τις τέσσερις μεγάλες είναι η ομάδα που είναι η πιο γρήγορη ομάδα. Πολύ παίζει γρήγορη το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχει ένα πρόβλημα στην τελική προσπάθεια στον γκολ. Δεν μπορεί να εισπράξει τον γκολ. Είναι κακοδαιμονία το λες. Γκίνια το λες. Αντικανότητα αν δεν σπέστο. Εγώ λέω θέλει η ομάδα ευχέλιο. Ευχέλιο. Και πολύ ευχέλιο ρε παιδί. Να κάνει ένα ευχέλιο. Ιβάν, φτηνά να τη βγάλεις με ευχέλιο. Και λέω το εξής. Κοίτα μην ξεσπάσει η ομάδα μέσα στο Καρασκάκι τώρα μεθά. Εγουμάλα. Πω μην εγουμάλα. Τέλος πάντων, Γιώργο. Τα άλλα. Αντί να πάρει φόρο Ιβάν, θα κάνει ένα ευχέλιο. Αμε κάνετε, δευτερόλεπτο λίγο, αμε κάνετε δηλαδή το άσπρο μαύρο. MVP ο Γουάντερσον, το ίδιο το κέντρο δεν το πέρασε ο Ηρακλής, θα με τον κάνετε ότι αδικήθηκε κιόλας. Καθίστε καλά. Δεν φίλε, άλλο το αδικό με το άλλο πέσου μπαλάρα. Ο Πάοκ δεν σου κάνετε, δίσου πέσου. Καθίστε καλά. Η μπάλα έχει βγει δύο φορές κόρνερ και το δίνει out να πούμε, θα με πείτε για τον Κίζα τώρα σήμερα. Έχει πάρει δύο κόρνερ ο Πάοκ και τα βγάζει out. Ρε αδερφέ, εσύ μπερδεύεις κάτι, το πέσου καλύτερα με τη διαιτησία. Με είπες για διαιτησία. Ναι, μην τα μπερδεύεις. Μας βγάλετε τον Κίζα ότι σε έσπαξε κιόλας. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κάμπος πρέπει να αποβληθεί. Εδώ κάποιος δικός μας ραδιοφωνικός παραγωγός μας τον είπε ότι ο Κίζας είναι Παοξής.
Και ο Κίζας είναι από ΕΛ, από την Κύπρο. Τι είναι από ΕΛ, ναι, από ΕΛ, από την Κύπρο. Σε εμάς βρέθηκε στην Δράμα, μεγάλωσε, είναι πανεπιστημιακό συνεργάτη στην Θεσσαλονίκη. Ναι, συνεργάτη. Αλλά ξέρουμε. Ωραία, αλλά είναι από ΕΛ, δεν υπάρχει. Πού το ξέρεις? Εγώ το ξέρω. Άρα, εγώ το ξέρω. Τρεις που είπατε στο Λίμπερο. Εγώ είμαι γραμμινός και όλους τους διαιτές στη Δράμα τους έχω. Φόρτα, τους έχω σε κατά, παρακαλώ. Εγώ να με παρακαλέσω. Γράψε μου εδώ το μοναδικό πράγμα που δεν ξέρεις στη ζωή σου, σε παρακαλώ. Ποιο, τι, τι. Τα ξέρει τα πάντα ο άνθρωπος. Τα πάντα. Το μοναδικό που δεν ξέρει, τι είναι. Εσείς λέτε αυτά που δεν ξέρετε. Εγώ λέω αυτά που ξέρω. Πώς γονιμοποιείται ο δηλιοκολάπτης. Ξέρω εγώ, γράψε κάτι. Να με πείτε για μπάλα εσείς τώρα. Καλείστε καλά τώρα. Έχω 10 διαιτές στη Δράμα φίλους και ξέρω ποιος είναι και ο Κίζας. 15 ναι, φίλους διαιτές. Τώρα πώς θα μου πεις. Κάνε κομμάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εσύ Τζόρτα, να δικήσε. Δεν είναι καλός διαιτητής. Δεν είπα εγώ αυτό. Έβγηκε ραδιοφωνικός παραγωγός του Ηρακλή και όλη την εβδομάδα έλεγε είπα ο Ξύσο Κίζας. Γιατί δεν λες για, να, για να αποκτήσει άλοθη σε περίπτωση συντριβή. Ποιο είναι. Δεν μπορώ να το πω. Κολώνεις, ε. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να το πω. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο Μετρόπολη Ηρακλή. Δεν θέλω να το πω. Μόνο κόκκινο είναι, παιδί μου. Αυτό το κάνει. Εγώ πάντω δεν είμαι. Ναι, λοιπόν, Γιώργο, πάμε σε την ησά του παπαγωγή. Ναι, ήρεμα, μην ησυχίζει τώρα. Λοιπόν, πέρασε λίγο ήρεμα παραπάνω στην εταιρεία σου. Ποιο είναι αυτό ο οποίο πέφτει για πέναλτι, ο Μοντέιρο, ποιο έπεσε. Ο Κυριακίδης. Μπράβο, Κυριακίδη, συγχαρητήρια να σου δώσω. Διότι από αυτό το ματ περίμενα τα ραδιόφωνα τη πόλη να ζήσουν. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ασχοληθούν αύριο είναι αυτό. Σωστό, καλό. Ήταν ένας απίστευτος μονόλογος του ΠΑΟ. Σωστό. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή εκεί που τον έχει καταντήσει η διοίκησή του, δυστυχώς δεν είναι εικόνα αυτή για τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, εντάξει για τον Κάμπος, εγώ όχι επειδή είμαι ΠΑΟΚτσής. Είναι αποβολή. Θεωρώ ότι δεν είναι αποβολή. Πάνω στη φάση τον βρίσκει κτλ. Πάνω στη φάση, Γιώργο, είναι όλα ξεκάθαρα το λέω. Βέβαια. Καλώς ήρθατε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν το δίνει, επειδή δεν είναι πολύ 38 και έρχεται και ντέρμπι με Ολυμπιακό. Το πέναλτι. Και να μην τζι... Όχι, όχι το πέναλτι. Α! Εδώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί θα λέγανε όλοι, είδε αλήτη στα κέντρα. Θα λέγανε όλοι με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πολύ μάρση αποβολή. Από εκεί και πέρα, ο Κίζας όχι επειδή βλέπει. Εμένα σήμερα θεωρώ ότι έκανε καλό παιχνίδι γενικά. Δεν ήταν κακό διαιτητή. Για την επόπτρια θεωρώ ότι μα ξενέρωσε όλου. Γιατί χάλασε ένα μάτς χωρίς να υπάρχει λόγος. Έδωσε άλοθη στην Ελλάδα. Ναι, έδωσε, όχι άλοθη. Χάλασε το μάτς. Ερώτηση σε όλο το πάνελ. Θα τελειώσω. Όχι, τελειώσω. Κάτι ερώτηση. Ναι, θα το δω. Όχι, δεν ερώτηση. Εάν ο Ηρακλής σήμερα έπαιζε 11 με 11 και είχε Λεωζίνιο Περόνε. Αυτός ο ΠΑΟΚ, ο σημερινός, θα σας προβλημάτιζε. Κέρδιζε, έχανε. Έχω μέσα Λεωζίνιο, δεκάρι, ανάμεσα σε Κρέσπο και σε Σακόφτους, ο οποίος εγώ θεωρώ πάρα πολύ μικρούς παίκτες για τον ΠΑΟ, πολύ μικρούς παίκτες, τους θεωρώ επικίνδυνους και τους θεωρώ επίσης ένα κομμάτι πολύ δυσάρεστο και για το επιθετικό παιχνίδι. Δηλαδή, αμυντικά κάτω είναι άθλοι, αλλά και αναγκάζουν, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είδατε στο γήπεδο, τον Μπίζεσβαρ να παίξει το δεκάρι, το παλιωμοδυτικό. Έτσι. Δηλαδή να έρθω 45-50 μέτρα πίσω και να ξεκινήσω την επίθεση από εκεί. Εκεί λοιπόν, δεν έχετε ένα center back. Έτσι. Δεν έχετε ένα εξάρι. Ακριβώς. Δεν έχετε ένα οχτάρι. Δεν έχετε ένα αριστερό back. Να κατεβάζει την μπάλα. Α. Να ανεβάσει την ομάδα του ΠΑΟΚ 30 μέτρα πάνω και αναγκάζεται ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος παίζει κολοπεδαρίστικο ποδόσφαιρο. Γιατί? Επειδή την περιοχή η πουτάνα δεν την έχει. Όχι, την πάτησε σήμερα. Σήμερα την πάτησε. Δεν την έχει και σε εκτέλεση. Πάτησε σήμερα. Δεν την έχει και σε εκτέλεση. Ο Μπίζεσβαρ παίζει κολομπεδαλίστικο ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, σήμερα. Πήγε σήμερα. Άκουρε με, αλλά δικιά μου άποψη είναι. Είναι δικιά σου. Τον βολεύει να παίζει από πίσω πολύ για να κάνει τον πασαδόρο και να μην χώνεται τόσο πολύ στην περιοχή. Αυτό είναι ένα τακτικό κομμάτι στο οποίο το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Το δεκάρι του ΠΑΟΚ που και βιολογικά δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, το δημιουργεί πρόβλημα. Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά μου θυμίζει τον Μπούντα τη δεκαετία του 70, του τραβιότανε 50 μέτρα πίσω, γιατί ο Μπούνανης, ο Βουντουκίδης, ο Ιωσήφης και δεν κατεβάσαν την μπάλα. Σ' ακούω. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω και να ρωτήσω. Το είδες. Και τον Ιορδάνη. Εκεί ήσουν να μιλήσω. Ήθελα να ρωτήσω και τον Ιορδάνη. Από πίσω δεν την πήρε ποτέ την μπάλα. Ο Μπίσελ Μάρ, διότι. Συγγνώμη, ρε, να μιλήσω. Διότι. Διότι σου λέω τον έπαιξε στο μισό γήπεδο τον Ηρακλή, όπως η γάτα με το ποντίκι. Ναι, φαντάζομαι. Και ο ΠΑΟΚ αναπτύχθηκε περισσότερο, κατέβαινε από δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Μάτος Κάμπος. Δεν σε προβληματίζει αυτό. Κάμπος Ροντρίγκες. Μα αυτή είναι που τρέχει καλύτερη μπάλα. Κάμπος Ροντρίγκες. Με αυτό είναι πιο γρήγορο ο Ροντρίγκες. Πάντα MVP αυτή. Πάντα MVP αυτή. Ποιο να βγάλουμε, ρε φίλε, το γλυκό MVP. Ποιο να βγάλουμε, ρε φίλε. Αυτή είναι μπροστά. Έλεγε ο Τζαβέλα. Ναι, σωστά. Έλεγε ο Τζαβέλα. Συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
και να, για τον Ιορδάνη, να, αν δει τις φάσεις. Όσες φορές ο Μπίσεσβαρ γυρνάει να πάρει μπάλα, γυρνάει να την πάρει αρκετά πίσω. Δηλαδή, είναι που είναι, έχει ακόμα θέμα το παιδί με τη φυσική του κατάσταση. Κάτσε ρε, αφού ήταν εκεί πέρα το είδες, πώς το... Ναι, ρε παιδάκι, να δει λίγο τις φάσεις. Εγώ είδα και τις φάσεις μετά. Μπορεί ο Τζόρνταν είδε τις φάσεις. Εγώ το είδα και στις φάσεις. Καινούργια μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τον Τζίμι Ροτ. Με τον Τζίμι Ροτ λέω, και με τον Γκάνια. Με τον Κλόπ. Εγώ περίμενα, και με τον Σαχόφ. Εγώ περίμενα να κάνει αλλαγή τον Σαχόφ και να βάλει τον Τζίμι Ροτ. Απλά του βγήκαν δύο τραυματίες. Ναι, ήταν επιβεβλημένη αλλαγή. Από εκεί και πέρα το ότι παίζει από τα πλάγια Ραπτόπουλου για μένα κάνει καλό προπονητή. Φυσικά, αφού είναι η καλύτερη πλευρά. Ναι, πρέπει να ανοίξει λίγο και, τους, και το. Πώς αυτό που κουτάει. Και το τόπι, ρε. Τρει παλιέ πρέπει να μπουν τράγκα. Χάθηκε το τόπι. Αν είναι ο Κυριακή τη δεξιά, μπάκρα εγώ να διακρίνω. Φέρω τον Ινιέστα, ξέρω εγώ. Οι ευκαιρίε που έχασε ο Πάοκ, πόσε ήταν έξω από την περιοχή. Πόσες ήταν έξω και πόσες μέσα. Λίγες ήταν. Καταρχήν, πρώτη κεφαλιά του Αθανασιάδη είναι μέσα στην περιοχή. Είναι μέσα. Πάμε το δοκάρι είναι μέσα στην περιοχή. Το δοκάρι ποιο είναι. Το σου του Κάνιας είναι μέσα στην περιοχή. Πολλές είχε μέσα από την περιοχή. Σχεδόν όλες νομίζω ήταν μέσα στην περιοχή. Πολλές, πολλές περισσότερες. Τα σουτ που χάνει έξω από την περιοχή δεν πάνε καν γκολ καταρχήν. Ναι. Καταγράφονται απλά αυτές, αυτό που είπε και ο Μαλάτος πολύ σωστά, οι περιβόητες τελικές του συνδρομητικού καναλιού. Ναι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εκείνες τις τελικές που είναι σε παρένθεση που δείχνουν πόσες πήγαν στην εστία. Είναι στις 10. 10 τελικές ο Πάου για μένα. Όχι 23. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ομάδα έχει σοβαρό θέμα. Δεν έχει καμία σχέση όμως, δεν αποτελεί το παιχνίδι μέτρο σύγκρισης, αυτό θέλω να πω, με το μάτι του Ολυμπιακού. Ο Πάου θα πάει στο Καρεσκάκι να παίξει δεύτερο ρόλο. Εκεί, επειδή ο Ολυμπιακός έχει αργά στόπερ και θέλω και το σχόλιο του Μαλάτου. Και ο Μιλιβόγεβιτς είναι αργός. Ναι, μπορεί να τους βγουν οι γρήγοροι δικοί μας στην πλάτη, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι. Γιατί μπορεί να παίξει δεύτερο ρόλο, γιατί να παίξει ρε φίλε. Γιατί πες το Καρεσκάκι ρε φίλε. Και τι έγινε να τον επόπτη. Κάτσε ρε φίλε. Ποσή αντακόστα. Δεύτερο ρόλο γιατί να παίξει. Και θες την ομάδα μεγάλη εσύ να παίζει δεύτερο ρόλο. Να πιο γρήγορη ομάδα έχει ρε φίλε. Εσύ πότε ο Πάο το 85 ας πούμε. Πες μου εσύ άλλο... στο 1-0, ναι. Παναγιώς Πάοκ, τι ρόλο είχε παίξει ο Πάοκ, στο 0-1. Εγώ άλλο σου λέω τώρα, είσαι πίσω στην βαθμολογία. Λες ότι δεν είναι η ομάδα πίσω στην βαθμολογία. Συγγνώμη, αύριο η Μάντσεστερ θα παίξει πρώτο ρόλο με τη Λίβερπουλ. Καταρχήν έχεις καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Είσαι πίσω στην βαθμολογία, έχεις την πρώτη ρόλο ομάδα και πάρεις ένα πρωτάθλημα, γιατί να παίξεις δεύτερο ρόλο. Δεν τα ακούσαμε το ανέκδοτο καναπές. Που είναι η αντεπίδεση, που έχει κάνει. Δεν μπορεί να παίξει σε έδρα κατακτητικό ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά. Άκου ένα λεπτό. Ναι. Πρώτη φορά λέει ο Τζόρνταν τι έχει ομάδα. Έχω δει αρνιά να βγάζουν, να βιάζονται να έρθει το Πάσχα. Πρώτη φορά. Αρνιά. Να βιάζονται να έρθει το Πάσχα. Έτσι λες για την Κυριακή. Βέβαια. Oh. Οι άνθρωποι λέει έχουν γρήγορους. Μάλιστα. Ναι. Τον εξής ένα, τον Ροντρίγκες. Ναι. Δεν θέλω να μιλάω για άλλες ομάδες, αλλά προκαλούμε. Προκαλούμε. Ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες. Είναι για πλάκα ο Ολυμπιακός, τώρα το ξέρεις. Μήπως ήταν απέναντι σας σήμερα. Εγώ αυτόν τον Ολυμπιακό που είδα φέτος, με Αρούκες, με Μπίσερμαν, ναι. Με Χαποέλ, με Κτέλ, με ΑΕΛ, με ξέρω εγώ. Με αυτά είναι για γέλια ο Ολυμπιακός. Πόσο εάν πίσω είσαι. Είσαι παθέλια, τον έχω για πλάκα. Πόσο πίσω είσαι, πες μου. Πόσο έχω και μείον τρεις ρε φίλε, μαζί είμαστε. Έχω και τι να σου κάνω εγώ αφού σε μαγκάς. Έχεις 11, έχω 8 μαζί είμαστε ρε φίλε. Τεράστια με, το γράφω αυτό. 12 έχω. Το γράφω για το λίγο ρετικοπή αύριο. 12. Φανταστικό μήνυμα έτσι. Η εκπτώση θα σου πω. Ο άλλος παίρνει κόκκινη για ένα γελία και στην Αγγλία τα fuck off πέφτουν βροχή. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Ένα προθέσει ένα μάτς για σε 8 λεπτά είχε καμιά... Παίζει γυναίκα επόπτη στην Αγγλία. Στις δύο κατηγορίες της πρώτης δεν έχω δει. Στην Αλφα Εθνική ρε. Δε, όχι, 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 όχι. Όσες φορές βάλατε την ώρα Βαλσάμι τώρα επόμπτη γραμμών. Θα μας τρελάρετε πάρε τώρα. Προσβάλλεις την Βαλσάμι. Λοιπόν, βάλατε την ώρα Βαλσάμι. Ο εξής ένας γρήγορος. Με το μπουκάλι να πούμε. Ζητούμε συγγνώμη από την ώρα Βαλσάμι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Η μεγαλύτερη προσβολή στο πρόσωπο της ώρας Βαλσάμι. Συγκρίθηκε με την κουρομπίλια δηλαδή. Ο Πατσατσούλης ο Ροντρίγκες λοιπόν στην Κυριακή. Λοιπόν, κατά τα λεγόμενα του Ασλαμά λοιπόν, από τώρα βρίσκεται Ασλαμά. Βρίστε τους βοηθούς. Στην Αγγλία, στην Αγγλία, η μισή Αγγλία, φάκο. Η μισή Αγγλία. Κρατήσου μέχρι την άλλη Κυριακή να... Ναι, ψέματα λέει. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μάτια μου, αγγλικά ξέρεις αρκετά καλά νομίζω. Ψέματα λέει. Τι ψέματα λέει. Βρίζουν εκεί πέρα την Αγγλία τους ηγετές. Και δεν τρώνε σκάλι. Να το νομιμοποιήσουμε και εδώ. Φίλε, το fuck off πραγματικά είναι δηλαδή σαν καλημέρα. Προχθές τα μάτς που είσαι 3-4. Ερώτηση στο Τζόρνταν.
Στην Αγγλία σε περάσει την κανόνα. Λοιπόν, θέλω αν θυμάσαι. Αφού εκεί υπάρχει. Πώς το λέμε, το σύμφωνο. Λοιπόν, περίμενε, Μαρία. Και κακώς που δεν το ρώτησε εσύ, γιατί τώρα το ρωτάω εγώ και θα με λένε πάλι μπαθή παουτσί. Ναι. Θέλω αν θυμάσαι ποια ήταν η αντίδρασή σου με την αποβολή του Σαλπιγκίδη τότε με τον Πλατανιά. Κόλα τώρα. Μπράβο, ρε Γιώργο. Μπράβο. Χειρονομία τον είχε κάνει. Τον έκανε έτσι. Όχι, όχι. Τον μούτζωσε. Τον μούτζωσε. Τον έκανε έτσι και τον βάλανε. Τον πήρα πίσω μετά. Και απλά ήταν λέει σκυμμένη. Σκυμμένη μούτζα. Και η μούτζα με το ΑΕΠ δείξου παράγει. Ήταν κάπως έτσι. Η μούτζα πρέπει να επιτρέπεται δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί. Τι να πω, εγώ τι να πω. Τον Γκανίας αφού πήγε στο γήπεδο. Στο 50-60 λεπτό. Όχι, τον ίδιο. Βεβαίως το... ήταν ο καλός στον Ματοφυλακά. Αυτό αλλά... λίγο. Τον Γκανίας. Ναι. Ο Δε Γκανίας. Τον είδε ασθημένη. Σαν γέρος η ανηφόρα. Είδα κάτι άλλο. Δεν καλά, ξέρω, με το φορτούνι θα δει. Τι χαρά θα έχει. Θα μπει μέσα του μπλακό στα χαστούκια. Ποιον. Τον Γκανίας. Ναι. Τον μιλούσε επί τόση ώρα. Τον ίδιο και δεν τον μιλούσε. Τον έλεγε. Και τον έκανε αλλαγή μετά. Το πρόβλημα. Εντάξει, δεν τράβηξε. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό παίκτη. Με το σαφό το παλτό αυτό που φέρατε. Για τον άλλαξε. Πώ. Είδε που δεν ξέρετε, ρε φίλε. Έτσι διάβασα αυτέ τι φάσει. Είδε λοιπόν ότι διαβάζει λε. Είδε λοιπόν που δεν ξέρω. Α κάτσε. Και για του δύο με δημοσιογραφικά ότι χτύπησα και του εντάξει. Είδες που δεν ξέρετε. Α, sorry, ξεφτιλίζεις τον ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Και ποιος είναι ο ρεπόρτερ του ΠΑΟ, δηλαδή, τι ξεφτιλίζει ο ρεπόρτερ. Ο Κωστής ο Μπότσαρας. Τρώει κίτρινη κάρτα ρε φίλε ο... Έχει μια κίτρινη κάρτα. Και ο Ίνης το είπε. Συγγνώμη ρε. Και ο Ίνης το είπε. Άκουσα αυτό. Και τι έγινε. Λέει το πόδι του, λέει κάτι γύρισε έκανε. Γύρισε και γιατί τον έβαλε στο ημίχρονο ξανά μέσα και δεν τον έβγαλε μόνο γύρισε στο πόδι του. Πού γύρισε το πόδι του, στην καταπακτή που έμπαινε μέσα. Στο βρεμάτια μου, το βγάζει στο σπίτι. Κάτσε παιδί μου, η εκδοχή του Τζόρνταν. Στο 46 είναι η αλλαγή. Για να προφυλάξει ρε φίλα, μην φάει με 10 μέτρους. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό το μεγάλο. Αλλά ο Ήμπιτ. Άρα ψέματα λέει ο Ήμπιτ. Ψέματα είπε ο Ήμπιτ. Ο Ήμπιτ είπε αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ είπε ψέματα. Εγώ τα είπα στην παρέα μου εκεί πέρα, λέω τώρα πριν βγει ο Ήμπιτ. Μπορεί να βάλει το Βαρέλα στη θέση του Μαλέζα να μην φάει κανένα. Γιατί ήταν τόσο προκλητικό ο Κίζα. Στον πάτο ξέρει. Ο Λέο μα γιατί τον έβγαλε. Δεν τραβούσε ο Λόβατς. Και έβαλε τον Κίτσιο για να κάνει τον πέναλτι. Και ο Κίτσιο δεν τραβάει. Τι να τραβήξει ο Κίτσιο. Για τον Κίτσιο σα λέω εδώ και καιρό. Δεν πατάει καλά. Το καλύτερο. Το κάνει τον Κίτσιο του Κίτσιο και θα φάει τον Κίτσιο. Και θα φάει τον Κίτσιο. Σου λέω δεν πατάει καλά ο Κίτσιο. Ναι. Έτσι είναι. Ένα Τζόρνταν. Απάντησε. Γράφουν τον Τζόρνταν από το 2 σαν να κάνει ένα σκέλια. Άντε ρε βίζα. Α του γράφουν. Τέλο πάντων. Τι θα γίνει τώρα. Δεν παίρνει δραχμή. Ο Φιλακούροβατς δεν τραβάει από τα μάτια μου. Εάν θέλετε να το δούμε το παιχνίδι μαζί. Ξανά. Να δούμε τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Έγινε το γήπεδο. Εντάξει. Δεν υπάρχει τώρα. Δύο φορές έφυγε μπροστά ο Ηρακλής όλο και όλο από το κέντρο. Τέλειος. Και τη μία πήγε και σαν δύο με φάουλ πήγε μπροστά. Πάει τέλος. Αυτό το κανάλι, ναι. Αν είχε εδώ φάσεις, ναι. Παιδιά η εκπομπή θα γινόταν Τέξας έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Τζόνα δεν ήταν στο μάτι. Εγώ να κάνω δάση του μαύρου. Όχι, να μα το κάνει. Δεν πει τώρα αυτό. Έπαιξε η πιο γρήγορη ομάδα τη Ελλάδο. Η καλύτερη ομάδα με τον ουραγό και θα μα το κάνει την τέρπη. 23 με 2 οι τελικέ. Θα δείτε καλά, ρε που ζήτησε. Καθίστε μην τα ξαναγυρίσουμε. Δερμπί είναι. Δερμπί είναι σαν τίτλο. Δερμπί είναι σαν τίτλο. Η γρήγορη είναι ο εξής ένας, ο Ροντρίγκες. Μην ξυπάζεσαι. Δερμπί είναι αυτό που είπε ο Μαλάτος στην αρχή. Πάμε για τον ντέρμπι τώρα που είπε στην αρχή. Μην ξυπάζεσαι τόσο πολύ, ναι. Ο Ολυμπιακός το ξέρει. Ναι, Μαλάτο, ο Κίζας έπαιξε πάω για σένα. Για μένα ναι. Ναι, γιατί. Γιατί θεωρώ αδικαιολόγητη την αποβολή του ανθρώπου, ας πούμε, που είπε είσαι άσχετη για το διάβασα, αυτά που έλεγε τα χείλια του δηλαδή. Ναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, δευτερόλεπτο ρε φίλε. Καημένε, και να μην την έβριζε, πάλι είναι κίτρινη κάρτα για φάουλ από πίσω, καλά. Δεύτερη κίτρινη. Άκουρα, θα δεις καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να μου λέτε τι κάνε. Φάουλ κάνει από πίσω. Εκεί είναι φάουλ κάρτα από πίσω. Δεν είναι κάρτα ρε φίλε. Τι λες ρε φίλε. Από πίσω δεν είναι κάρτα ρε φίλε. Ό,τι από πίσω είναι κάρτα. Δεν είναι κάρτα. Είναι κάρτα. Τελειά αν τα έκανε και πέντε φάουλ από πίσω ρε φίλε. Την μπάλα του φίλε. Αγόρι μου το Λάμπρο τον έχει πάει μόνο Κρέσπο δύο φορές Κολοφεράντζα. Και δεν πήρε κίτρινη. Τι σου κάνει η Παναγία, προηγουμένως την έβρισες. Τώρα σου κάνει η Παναγία. Γιατρός Ηρακλειδίας. Την Παναγιώτα έβρισα. Λοιπόν, Παναγιώτα. Μπορούμε να πούμε Παναγιώτα. Μια κουβέντα. Το ότι ο Πάουκ σε τρία. Για την αγαπάμε, δεν την βρίσκουμε. Την αγαπάμε. Το σωστό είναι για να το πιάσουμε από την αρχή το θέμα ότι δεν πρέπει να βάζουν κυρίες ούτε καν σαν επόπτες στις δύο μεγάλες κατηγορίες. Κατά τη γνώμη μου. Να βάζουν τους Λαμπρόπουλους. Γιατί. Όχι, θα σου βάλω τον Παπά μεθαύριο. Τους Καλογερόπουλους και τους άλλους τους. Κάτσε για την εγκληματική οργάνωση. Ναι. Κάτσε για την εγκληματική οργάνωση, θα σου κάνω μήνυση. Ναι. Όχι εγώ. Με κάνει εγκληματική οργάνωση. ΠΑΕ, ναι, και θα τρέχει σαν το Θωμαίδη. Ο εισαγγελέας τα λέει αυτά, δεν τα λέω. Σαν το Θωμαίδη, ποιο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας έβγαλε την εγκληματική οργάνωση. Αυτά τα βγάζεις από το μυαλό σου. Ο εισαγγελέας ο Δασκαλόπουλος έβγαλε την εγκληματική και οργάνωση. Και πάσουμε πάπλωμα πιο βαρύ. Άκου τι σου λέω. Και γύρνα πλευρό.
Λοιπόν, συνέχισε και ολοκλήρωσε. Από εκεί και πέρα, το ότι τον αποβάλει και παίζει αυτή η ομάδα 63 λεπτά και 66 λεπτά. 5 ήταν οι καθυστερήσεις. Με 10 παίχτες. Έτσι, δεν περιποιεί στον ΠΑΟΚ τιμή ότι είναι ομαδάρα και που μας λέει τα παραμύθια. Και θα δει την Κυριακή. Εγώ δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Από εκεί, από το Φυλακούροβατς, έχετε να πάσετε το Βατερλό. Το ξέρεις, το Φυλακούροβατς, ποιον έχετε, τον παίκτη. Το Φυλακούροβατς, τον ξέρετε ποιος είναι. Όχι. Ο Φυλακούροβατς, του τότε να πούμε, αυτόν ο Φυλακούροβατς. Αυτός έχει να πάθει πάνω ελευθερία. Τώρα, αν βάλει τον Κίτσου το Δελαστήλ, πώς το λένε αυτό το σχολείο. Το Δελαστήλ, Δελασάλ, πώς το λέτε εδώ πάνω, ένα σχολείο ιδιωτικό. Δελασάλ, από εκεί, ναι, από εκεί. Καλησπερίζω Έφη Βασιλείου, τα πιο ωραία μάτια του Δελασάλ. Θα γελάσουμε, όχι εμείς μόνο, και οι αρκούδες με τα πάπια. Καλά, θα τα δούμε, Κυριακή κοντά είναι. Περίμενε και θα δει. Λοιπόν, δικαιώνεται ο Ηρακλής που διαμαρτύρεται. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Γιατί μπορεί, επειδή μείνανε με 10 παίχτες οι άνθρωποι και να είχαν προβλήματα και τραυματισμών, γιατί άμα έπαιζε πλήρως ο Ηρακλής, εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι ο Πάουκ δεν ο τον κέρδιζε. Δηλαδή ο Ηρακλής 11 με 11 με ο Λεωζίνιο Περόνε έχανε σήμερα στο Όχι. Χι και βλέπαμε. Χι και βλέπαμε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Δεν σε προβληματίζω. Να σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχανε ένα 0 ο Ηρακλής και όλο πέφταν κάτω για καθυστέρηση οι παίκτες του Ηρακλή. Πώς το εξηγείτε αυτό, Άλλο σε λέμε. Όλο, ρε, πες μου, τουλάχιστον 6-7 παίκτες πέφταν κάτω για καθυστέρηση. Άλλο σε λέμε. Ναι. Με Σαραμαντά μέσα. Και Λεωζίνιο Δεκάρι, Περόν Ενιάρη. Καταρχήν. Με Σαχόφ και Μπίζεσβαρ. Με Σαχόφ και πώς το λένε, τον λένε Κανία. Το έπαιρνε στο τέρμι. Το έπαιρνε. Εγώ λέω ότι το έπαιρνε. Τα τέτοια μου θα έπαιρνε. Πανηγυρικά. Πάμε γραμμέ. Μπορεί και πιο πολύ. Πιο καλά. Πολία. Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία, στην κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Βγάλανε ανακοίνωση η Παέρα Κλής, ο κύριος Μπέκα. Τη Παέρα Κλής, μου τη δίνω στην κυρία. Χρήσατε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλησπέρα. Να είσαι καλά. 10-12 έτσι. Με Τσαρτίδη και τον Παλτόπουλο κάνουμε τρόικα κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στο Ολύμπερο. 10-12 το πρωί. Λοιπόν, ανακοίνωση Παέρα Κλής. Ναι. Ο Κόλκας κάνει μια δεύτερη. Λάκα μας κάνει εσύ το τρελέ. Ευαγγέλη, άρρωστο. Ναι, άντε, για σήμερα. Λοιπόν, ανακοίνωση τη ΠΑΕ Ηρακλής για τη διαιτησία. Σήμερα. Λοιπόν, yeah. Θέση της ΠΑΕ Ηρακλής είναι να ασχολείται μόνο με την ομάδα μας και όχι με τους διαιτητές. Η σημερινή όμως εγκληματική διαιτησία του κυρίου Κίζα και των βοηθών του ήταν η σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι. Από την έναρξη του πρωταθλήματος γινόμαστε μάρτυρες ενός εγκλήματος που συντελείται στις πλάτες της ομάδας μας. Σήμερα, στο γήπεδο της Τούμπας, το έγκλημα ολοκληρώθηκε από τον κύριο Κίζα και πλέον δηλώνουμε ότι τόσο αυτός όσο και η βοηθή του είναι ανεπιθύμητη από τους επόμενους αγώνες της ομάδας. Την Κυριακή θα κλάψεις αφού γελάς τώρα. Και πικρά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Στην Ελλάδα, αναφορικά με αυτή τη δήλωση που κάνουν οι οπαδοί του Ηρακλή, στην Ελλάδα. Η ΠΑΕ είναι. Ναι, η ΠΑΕ. Στην Ελλάδα όλοι διαμαρτύρονται. Και εδώ ο Ολυμπιακός έχει διαμαρτυρηθεί για την διαιτησία. Σε χρόνια που ευνοούταν συνέχεια. ΠΑΕ... Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Καταρχήν, ΠΑΕ Ηρακλή, ποιο είναι τώρα εκεί, ΠΑΕ. Έφυγε και ο Παπαδόπουλο. Είναι η ανακοίνωση τη Παέρα. Ωραία, ποιο. Αλλά ο Παπαδόπουλο δεν ήταν Παέρα, κλείσε. Καλά, τρει-τέσσερι ανθρώποι στην Παέρα. Ποιοι είναι παραπάνω. Εσείς που κάνατε την ανακοίνωση. Είναι η κοπέλα αυτή μέσα από στα γραφεία που δουλεύει, όπως τη λένε, ο Καζοβασίλη, ο Καγιούλη. Αυτοί είναι. Εδώ όλοι. Τέσσερι-πέντε, δεν είναι. Ποιο είναι υπογράφει. Λύσει το πρόβλημα του Ηρακλή. Παέρα την είναι 80. Εσεί όταν τα φάτε. Κάτσε ρε μεγάλη. Μισό λεπτό. Τσαπούσε ο Καραϊσκάκη, ποιο θα την κάνει την ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Ιβάν. Ο Ιβάν. Γιατί είσαι αντιδραστικό. Εσεί. Εγώ το ρωτάω κάτω τώρα. Πάνω στην Παέρα Ηρακλή. Εγώ λέω είναι ένα άλοθη για να δικαιολογηθεί η ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι ένα άλοθη για να δικαιολογηθεί η ΠΑΕ Ηρακλής. Αυτή. Πάμε να ακούσουμε ποιοι παοξίδες είναι στεναχωρεμένοι και γιατί. Πάμε. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Ναι, γεια σας. Από Καναδά τηλεφωνώ. Από τον Καναδά. Από Καναδά. Ο παδός του. Μοντρέαλ. Του Ολυμπιακού. Κωστής λέγαμε.
Γεια σου Κωστή. Καλησπέρα Κωστή. Ποιο Καναδά, γαλλόφωνο ή αγγλόφωνο είσαι? Αγγλόφωνο, Σεντ Τζον στο νησί, στον Ατλαντικό. Ζηλεύω, κλαίω. Μπράβο, ρε, μπράβο. Ζηλεύω. Κωστή, να είσαι καλά. Κράτα μια θέση. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για τον Ολυμπιακό ότι τον είδα αρκετά μέτριο. Σταθήκαμε τυχεροί με τις δύο στημένες φάσεις. Και εντάξει, από εκεί και πέρα περιμένω. Κοίταξε, να δω λίγο καλύτερα πράγματα εσείς, με την Αρούκα, ας πούμε. Εσείς έχετε ένα πρόβλημα στα center back διαχρονικό όταν τραβηχτούν ψηλά. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ο τρίτος στόπερ είναι ο επόπτης πολλές φορές. Όπως ήταν στόπερ ο επόπτης και χθες. Αυτό ήθελα να σας πω ότι. Είναι αδυναμία. Άκου να δεις. Ναι, ναι. Είναι αδυναμία των center back του Ολυμπιακού και επειδή φέτος δεν έχετε και έναν και ο κόφτης είναι αργός ο Μιλιβόγεβιτς και τα back τα δύο δεν είναι τόσο καλά όσο ήταν ο Ομάρ και ο Μαζοακού, δημιουργείται αυτομάτως πρόβλημα όταν έχετε την μπάλα στα χέρια, στα πόδια σας και τη χάνετε ψηλά. Τώρα, αυτό εν όψη Καραϊσκάκη με ΠΑΟΚ είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι. Θα πρέπει να σε προβληματίζει. Αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα τι είδες, είναι καλό ότι σκοράρει πίσω σου γραμμή. Μάτς τα οποία σκαλώνουν μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό. Δηλαδή, η πίσω ναι, γραμμή σε γενικά. Δεν έχει. Θα μπορούσε ο Μάτος να στα στημένα να κάνει κάποια γκολ, δεν του βγαίνουν οι φάσεις. Αλλά η πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ δεν βοηθάει. Όπως η πίσω γραμμή του Παναθηναϊκού δεν βοηθάει. Εσύ βοηθήθηκες από την πίσω γραμμή. Συνέχα. Και να πω κάτι, δεν ξέρω πώς είναι όλοι οι Ολυμπιακοί, αλλά εγώ ας πούμε προσωπικά έχω πια κουραστεί η διαιτησία να δίνει κάποια δικαιώματα να μου παίρνουν τη χαρά της νίκης της ομάδας μου. Φίλε, δεν είσαι Ολυμπιακός, με συγχωρείς πολύ. Εγώ φίλε είμαι από Καστέλα, από πατέρα προς πατέρα Ολυμπιακός και μάλιστα θα έλεγα και στον Τζόρνταν, αν επιτέλους θα κατέβουν αυτή τη φορά να μας το πούνε, να μην πάμε στο γήπεδο πάλι μόνοι μας. Να κατέβουν αυτή τη φορά. Δεν είδε τη διαιτησία δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς. Εγώ δεν σου λέω ότι το offside εγώ μόνο έχω να πω. Μα σταμάτησε και εμάς με ένα offside, αλλά πέραν του του άφησε και ένα offside και πήγαμε να φάμε και γκολ. Ναι φίλε, Μαλάτα δεν είμαι. Κύριε Μαλάτα, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακάρα. Απλά εντάξει. Κάποια πράγματα. Το offside το είδε που πήγανε να μας βάλουν γκολ. Σωστό, το είδα. Αυτό. Φίλε, ερώτηση. Ο Μαρίν σ' αρέσει. Ο ποιος? Ο Μάριν σ' αρέσει. Ο Μάριν νομίζω. Ο Μάριν, το Γερμανό. Ο κοντός, πώς θα λέει τον κοντό. Ο Μάριν είναι. Ο Μάριν ενώ έδειξε στα πρώτα παιχνίδια που μπήκε ότι ήταν. Βέβαια δεν είναι για δύο, είναι για 60 λεπτά νομίζω αυτή τη στιγμή. Το Μπάρντο δεν τον τρώει. Δηλαδή ο Σεμπάρντο. Ναι, αυτό που στο μαγάτο. Το Μπάρντο δεν τον τρώει. Το Σεμπά δεν καταλαβαίνω γιατί τον βάζει συνέχεια. Δεν μπορώ Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το πράγμα με το Σεμπά πρέπει να είναι μαζί με τον Λούκα τη Λίβερπουλ, η πιο άσχετη Βραζιλιάνη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μία αλλαγή ρε παιδιά, δεν μπορεί να παίζει κάθε παιχνίδι 90 λεπτά. Ναι, και όταν ακούω ότι ξέρεις, είναι φιλότιμος και τρέχει και καλή διαμαρκάρη, εντάξει είναι οκ, okay, ρε φίλε, κάτσε περίμενε. Έξω αριστερά στον Ολυμπιακό είναι. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην. Πιστεύω αν πάει με την μπάλα πάνω στην κάμερα, δεν πρέπει να πάει πάνω στην κάμερα. Πρόβλημα με τον Μάριν. Έχεις πρόβλημα ότι δεν έχεις πλαϊνούς εξτρέμ όπως είχες παλιά. Έχεις πρόβλημα ότι ο Φορτούνης δεν μπορεί να παίξει και στη γραμμή. Είναι μονοδιάστατος, παίζει από τον άξονα. Αλλά είσαι σε καλή κατάσταση. Έχεις τον Ιντέγια σε δαιμονιώδη φόρμα. Σωστό. Αλλά στο Καραϊσκάκι υποθέτω ότι θα καυγίζει αυτό το γουρούνι από τη Δράμα εδώ για τους επόπτες. Θα δούμε, ρε, με τα κοντάρια. Ο ΠΑΟΚ έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στο χώρο. Και ο Ολυμπιακός μειονέκτημα στο χώρο αμυντικά. Όταν μου λες εσύ είναι τώρα. Επικίνδυνο το μάτς. Διαφωνώ με τον Μαλάτο. Είναι ύπουλο το μάτς. Και θα χρειαστεί σφύριγμα για να το πάρει. Να 3-5-2. Όταν από τώρα μια εβδομάδα πριν μου λες Μάνταλο πληροφορίες. Έχω πληροφορία για το Μάνταλο. Τότε... Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. 3-5-2 και τα τρία center back σου. Και είναι μονοδιάστατα, είναι αργή. Όχι στην ευθεία τα center back, δύο χρόνια και ένα πιο πίσω. Είναι αργή. Καθόλου αργή, μια χαρά είναι. Θα φανεί. Παιδιά, εντάξει, ο Ποτία δεν είναι. Ο Ποτία δεν είναι. Εσείς, παιδιά, το κέντρο παίρνει ένα παλικάρι να κλείσει. Έχει πάρει 3-4 φορές το κλείνουνε. Ναι, και ένα ακόμα μου το λέει. 5-40-601.
Το λέει από κάτω. Πάμε επόμενη γραμμή. Φιλιά στον Καναδά. Καλό βράδυ. Να φιλιά, φίλε, ένα καλά στον Καναδά. Καναδό Ολυμπιακό. Έλα, φίλε. Είσαι ο MVP. Ραδιοφωνατζή. Ό,τι πει. Ο Σερ Λοκ Χόλμς του καφενείου. Ο Σερ Λοκ Χόλμς. Λοκ Χόλμς. Όχι ο Σερ Λοκ Χόλμς. Πώς λέγαμε, Μπάσιν Ας. Ο κόκκινος είπε ότι το Σερ Λοκ Χόλμς τον έκανε η βασίλισσα της Αγγλίας Σερ. Και νόμιζε ότι το λέγανε Σερ Λοκ Χόλμς. Του λέω όχι, είναι Σερ Λοκ Χόλμς. Όλο μαζί. Είσαι μαλάκας. Το εννοούσε. Είναι, ναι, είναι Σερ Λοκ Χόλμς. Τρίσουν τα κόκαλα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ που τον δημιουργεί. Ο οποίος ήταν σερ και έγινε από τη βασίλισσα της Αγγλίας. Λέγε, φίλε. Ο παθός του Πάδου. Δεν παλιό πασοκτή, πότε θα με διορίσεις. Λέγε. Έρα αυτό που λέει, πότε θα με διορίσεις, λέγε. Πού να σε διορίσω, γεια. Βρες με γεια. Τι να σε διορίσω, γεια. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για να κάνω κανένα δυο ερωτησούλες εγώ. Μάρια, μ' ακούς? Ναι, ναι. Θα ήθελα να σε προτείνω μια ανταλλαγή, έτσι. Εχμαλώτε. Σου δίνουν Κρέσπο και Βαρέλα και δίνεις Μπαρτολίνη, τη δέχεσαι? Μου δίνεις? Σου δίνουν Κρέσπο και Βαρέλα και δίνεις Μπαρτολίνη, τη δέχεσαι? Χωρίς καρδιά τώρα μπορεί να απαντούσα ναι, χωρίς καρδιά. Αλλά για τον τεράστιο Σεμπαστιάν Μπαρτολίνη, τον οποίο λατρεύω και τον πήγαινα αγωνιστικά και από τον Αστέρα Τρυπόλεως, από τον Αστήρ Τρυπόλεως, όχι. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Η ίδια ερώτηση ισχύει και για τους φιλάθλους του κ. Πάρου. Για τον φίλο Τζόρταν και τον φίλο Γιώργο. Αν θέλουν να απαντάνε. Τι πράγμα, να απαντήσω εγώ στην ερώτηση? Ναι, και ο Γιώργος και ο Τζόρταν. Την ίδια, ανταλλαγή. Τον Τζιμπούρ και τον Αλγερινό, τον. Πώ θα τον πείτε, Ριγκέρα, Φιγκέρα, Σεντερμπάκ. Πού ήταν στην Γκλάσκο Ρέιντζερ. Όχι ο Τζιμπούρ. Εγώ νομίζω ο Βαρέλα είναι το καλύτερο στόπερ που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε. Από ποιότητα τώρα αν μιλάμε. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει μιμή. Είναι αρχηγός της εθνικής της χώρας του. Αρκούδα ήταν αθνικός. Κάτσε ρε πιγκουίνε τώρα. Έτω μαλάτο ρε. Ήταν αρχηγός της ΤΕΑΟ απάνω Βουκουρεστίου, αρχηγός της χώρας του. Τη εθνική και νομίζω τα προσόντα να πούμε. Τα κροτήρια εκεί που παίζει ο Ροντρίγκες. Μαρίκες. Πράσινο ακροτήρι. Πράσινο. Και νομίζω ότι, ναι, γιατί όταν ήρθε και ο Ροντρίγκες, έλαβε το πράσινο ακροτήρι μας, έλεγε ο μετά την έκανε μπουλκού με το γύρισε, γιατί τον είδε ότι είναι πολύ γρήγορος ο Ραπτόπουλος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ποιοτικά το καλύτερο στόπερ της χώρας. Να απαντήσω κι εγώ. Ούτε με λάσο το πιάνω το Ροντρίγκες. Να απαντήσω. Να απαντήσει ο Γιώργος. Λοιπόν, για τον Βαρέλα δεν συμφωνώ. Δηλαδή ο Μπαρτολίνη δεν είναι ο center back που θα τον πάρεις και θα δώσεις δύο. Στο ένας εναντίον ενός όμως με τον Κρέσπο, ναι. Γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται έναν έμπειρο center back έτσι όπως είναι. Και δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Για τον Κρέσπο συμφωνώ. Καλά. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις και αλλιώς. Αν τον πουλήσεις πόσο κάνει ο Μπαρτολίνη και αν πουλήσεις πόσο δεν κάνει μου λες, γιατί βρίζανε στο Χαριλάου μετά το Άρης Πανθρακικός 1-1. Γιατί, για. Θα πω εγώ γιατί σκόρα. Γιατί δραχμάς δεν δίδω. Ο Σιάκης τελειώνει. Έξω αριστερά παίζει. Ωραία. Με γκολάρα και ήταν δυο. Γιατί γράφαν οι εφημερίδες ότι θα παίξει από την αρχή ο Τζιμπούρ. Εγώ επειδή έχω μία σχέση εκεί με κάποιον από τους τεχνικούς του Άρη, το τεχνικό team, έμαθα ότι ο Τζιμπούρ δεν μπορεί να βγάλει ούτε 20 λεπτό αυτή τη στιγμή. Ούτε. Ναι, ούτε 20 λεπτό. Και είχα την πληροφορία το Σάββατο ότι δεν θα παίξει. Και, τους... και κράζουν οι Αριανοί γιατί πληρώσανε. Λοιπόν, Αριανέ, να σου πω κάτι. Πες μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Κρατήστε τον Νικόλα τον Αναστόπουλο να σας κάνει δουλειά, γιατί έχω κάτι πληροφορίες. Θέλω να τον φάνε τον Αναστόπουλο. Και θέλω να φέρουν κάποιον άλλον που τον πατρονάρουν στα ράδια τελευταία. Ο Μπρούνο. Α, μπράβο. Κατάλαβε, σου λέω. Κατάλαβα, το ξέρω. Λοιπόν. Είναι κάποιο. Ο Χάρι Πότερ του στοιχήματος. Μιλάει, είναι πολύ αβάντα. Πολύ αβάντα. Κάνουν μια αβάντα κάποιον άλλον που πατρονάρουν και θέλουν να το φέρουν στον Άρη. Κρατήστε τον Αναστόπουλο, διότι αυτοί που πατρονάρουν τους άλλους φάγανε και τον Άρη, να ξέρεις. Μισό λεπτό. Κάτσε. Θα πεις τον προπονητή το όνομα. Πες το ρε. Τελευταίες 15 μέρες ποιοι προπονητές δώσαν συνεντεύξεις στον αέρα. Ψάξε να τους βρεις. Δεν χρειάζεται. Ψάξε να τους βρεις. Λέγε ρε. Ψάξε να τους βρεις. Λέγε ρε. Τον κάνουν απάντα. Κάποιοι δημοσιοσχετίστες. Για τον Τζιόλι λέει. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε.
Κατάλαβες. Άντε να μην αρχίσω να μιλάω πάλι για κάποιες φάρες. Ναι. Και κοίταξε αυτά τα 1-1 και τα λοιπά. Μερικοί τον Αναστόπουλο τον κάνουν λίγο παίκτες και τον προσέξτε λοιπόν, τον Αναστόπουλο. Μισό λεπτό ρε παιδιά να κάνω μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Ναι. Ο Τζόρνταν για το Σάκη το Τσιόλι λέτε. Ναι. Ο Τζόρνταν εδώ πέρσι με οριόταν και μας έλεγε πώς είναι δυνατόν ο Σάκης ο Τσιόλι για μια δουλειά. Έτσι μας έλεγε. Πώς είναι δυνατόν να κάνει δουλειά του Ρομαντή. Βρε Χαϊβάνη, κατάλαβες τι λέω. Εγώ λέω τη ρουφιανιά που πάνε να κάνουν τον Αναστόπουλο τώρα. Καλύτερο Παναφέρο. Σοβαρά. Μα έτσι πως τα έλεγες εσύ. Δηλαδή τρύπημα να διώξουμε τον άλλο φέρουν καλύτερο. Ναι, αλλά δεν έλεγες εσύ. Τη ρουφιανιά λέω. Α, εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει, εντάξει, συμφωνώ. Πάνε κάποιοι να ρουφιανέψουν τώρα, να πάνε τον άλλο να. Α, μπράβο. Σωστό, αυτό λέω. Σε αυτό ναι, όντως. Ναι, αλλά δεν λες ποιο θα φέρουν οι ρουφιάνοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν, φέρουνε, οι ρουφιάνοι αν το αυτή τη στιγμή ο κύριος Βρίζας έκανε καμιά ρουφιανιά. Γιωργάκη, μάτι δεν είναι μάτι από μένα. Ή ο κύριος, δεν ξέρω ποιον έχουμε εκεί στον πάγο, Βρίζας έχει φύγει. Αν έκανε καμιά ρουφιανιά ο κύριος Μίχελ και να διώξει τον Ίβιτς και να φέρει τον Μουρίνιο, εννοείται εμείς ότι θα λέγαμε τι λες ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις να πούμε. Εννοείται ότι. Όχι ρουφιανιά. Τι λες ρε τραχανάκι εσύ τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Βρε, είναι δυνατόν τώρα. Αυτός που θα έρθει Μουρίνιο είναι δηλαδή στον Άρη. Αυτό που θέλουν να φέρουνε. Τι παράδειγμα μου φέρνεις τώρα. Σε σχέση με τον άλλο. Τι είδαμε. Δηλαδή θα με φέρω ένα τερματοφύλακα που έκανε 10 ανατροπές. Και είναι Μουρίνιο τώρα. Άιντε τώρα. Καλά κάνει ο Κόκκι και στο Facebook βρίζει τον Άρη. Γιατί οι Αριανοί είναι μαλάκες που στηρίξανε αυτό το κοπρόσχυλο τον Κόκκι, τον απατεώνα. Καλά κάνει και τους βρίζει. Φάτε την. Επόμενη γραμμή. Φάτε την, καθίστε εδώ, Αριανή. Καλά σας κάνει. Εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλά σας κάνει. Καλά σας κάνει. Γιατί είστε μαλάκες. Γι' αυτό. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα, ναι. Με ακούτε. Καλησπέρα, ναι, ναι. Πάμε, πάμε. Ναι. Χρήστος από Νεάπολη. Καλώς. Λίγο πιο δυνατά, Χρήστο. Ναι, Χρήστος από Νεάπολη, Παοξής. Ωραία, έγινε Χρήστο, πάμε. Λοιπόν, θέλω τρία πραγματάκια να πω. Πρώτα θέλω να μιλήσω με σένα, Μάριε. Μ' ακούς. Ναι, πάλι καλή. Ρε Μάριε, εγώ είμαι Παοξής, έτσι. Ναι. Σε συμπαθώ, σε ψιλοπάω. Σε ευχαριστώ, εντάξει. Περίμενα, ρε φίλε, ειλικρινά σήμερα έπεσα από τα σύννεφα. Σήμερα συνειδητοποίησα το πόσο τυπάω. Αλεξίδωτο, το είχες που έπεσες από λίγο άργησες, αλλά δεν πειράζει. Περίμενα, ρε Τζόρνταν, άμα δεν πεταχθείς να πεις να πούμε κάτι, δεν μπορεί. Εσύ πήγες στο γήπεδο Νεαπολίτη. Λοιπόν, όχι, όχι, το είδα εδώ πέρα σε ένα προποτζήτη. Χάρηκες, χάρηκες. Θα σου πω ραπ, μόνο να τελειώσω λοιπόν με τον Μάριο. Πες αυτά που θες να πεις στο Μάριο και εγώ σου κάνω από τώρα την ερώτηση, δεν παίρνω στην κουβέντα. Εάν μετά το 90 λεπτό ένιωσες μέσα σου χαρά, λύπη, οργή, στεναχώρια. Εγώ στεναχωρέθηκα που δεν έβαλα 5-0 ναι, σήμερα. Θα μας πεις τι αισθάνεται. Για πάμε στον Σαραμαντά. Λοιπόν, ναι. Μάριε, εγώ ναι. Περίμενα να πεις από μόνος σου, να πεις για το Σαραμαντά, ότι αύριο να σηκωθεί να φύγει αυτός ο παίκτης από την ομάδα σου. Ρελόγιζε, πώς το πει αυτό. Κάτσε, ρε. Έπαμε, το πεις αυτό για δύο λόγους. Σαραμαντά, να σου πω κάτι, είπα ότι να σου πω κάτι, δεν ξέρω το άκουσες. Βλακία του έκανε. Βλακία αυτό που έκανε. Να τελειώσω αυτό θα έχει αξία. Γιατί το βλέπει, πέσει μες στην Τούμπα με τον ΠΑΟ. Ναι. Βλέπει τι γίνεται, έχει κάρτα και το κάνει αυτό. Βλακία. Εάν ο Σαραμαντάς το Γενάρη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εάν ο Σαραμαντάς το Γενάρη πάει στα Γιάννενα, θα έχει απόλυτο δίκιο ο Νεαπολίτης να λέει μήπως η πράξη του Σαραμαντά πίσω είχε κάποιο δόλο. Άννα, γεια σου. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, περίμενε. Αυτό δεν το ήθελα να το πω με την έννοια που το πήρες, Μάριε. Ναι. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Και ξέρεις γιατί δεν το σκέφτηκα έτσι, Μάριε. Ναι. Να σου πω γιατί δεν το σκέφτηκα έτσι. Δεν μου πέρασε το μυαλό ότι εκεί δόλο ή ότι περιμένω κάτι να συμφέρει ο διευθυντής για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό το κατάλαβα από το offside που έκοψε του Σαχόφ. Ναι. Ήταν offside. Σε ρωτάω εσένα, παίζει μια φάση. Η φάση που η κουρουμπίλια. Είναι στην ίδια ευθεία στην φύλλα. Και σηκώνει αυτά το Σαχόφ. Ο Σαχόφ έβγαινε, ο Σαχόφ έβγαινε. Ο Σαχόφ έβγαινε. Ήτανε στην ίδια ευθεία η κυρία Κουρούμπηλια. Δεν ήταν offside. Έκανε λάθος. Δεν ήταν offside. Άνα μπράβο. Δεν το θυμάμαι, δεν είναι. Δεν είναι. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, Μάριε μου, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, βλέπει αντί να τον μπεκιαστεί και να φύγει γιατί έκανε φάουλ από πίσω το χτύπησε. Αντί να τον μπεκιαστεί και να φύγει, είχε το θράσος να γυρίσει. Και να γυρίσει και να μιλήσει άσχημα σε γυναίκα επόπτη. Το θράσος ποδοσφαιριστής Έλληνας που έχουν είναι γνωστή η μόρφωση και η καλλιέργειά τους ναι. Να αντιμιλήσει όντως. Σε ποδοσφαιρικό ντέρμπι ναι, μέσα στην Τούμπα. Έτσι ακριβώς, τι λες ρε φίλε. Χρήστο, συγγνώμη, ήρθε από την Νεάπολη ή από το Φοντενεμπλό και μετά το Σινεπιάνο και ξεφασκία. Τρελάνε ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε και σε συμπαθώ, είσαι πολύ ωραίος. Σε θυμάμαι για πάλι την παρουσία σου. Θα με τρελάνεις. Από την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης είσαι. Αυτό είναι από το άθλιο του Μάτιου. Μιλάμε για γυναίκα επόπτη, έτσι.
Για γυναίκα! Επόπτη! Σε έχει πιάσει, δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, ρε εσύ, Χρήστο, πραγματικά πρέπει να σε εκτιμήσουν όλες τις φεμινίστριες της Ευρώπης τώρα, αύριο το πρωί. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, σε θυμάμαι και από άλλες παρουσίες, σε σέβομαι. Αλλά τώρα νομίζω όλοι οι νεάπολοι που σέβεται τον εαυτό της γέλασε με αυτό που είπε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή καταλαβαίνω. Αλλά μιλάς για τι πράγμα μιλάς. Για επιτραπέζια αντισφαίριση, ας πούμε καλλίνικος κρεάνκα εναντίον. Δεν με κατάλαβες ρε Μαρία. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Έχει δίκιο ο Ασλάμας να μιλάει για τον Φοντενεμπλό. Μα έτσι που το είπε, νόμιζα ότι μιλάς για έναν άλλο πλανήτη. Μήπως ο Σαραμαντάς απ' την πείνα είχε βρει καμιά ομάδα και λέει δεν μπορώ άλλο αυτό. Δεν μου αφήνει κάτι τέτοιο ο Χρήστος. Εσύ δεν σου αφήνει κάτι τέτοιο ο Γιώργο Χρήστος. Οπότε δείτε να συμβαίνει. Ή ο Σαραμαντάς είναι πολύ πονηρός ή ο Σαραμαντάς είναι πολύ βλάκας. Ο Σαραμαντάς είναι σταθερά, το έχω πει και στο ραδιόφωνο 30 φορές, ο πιο σταθερός, ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή τα τελευταία 2 χρόνια. Μήπως ο Σαραμαντάς πήρε το μήνυμα του Παπαδόπουλου από πριν που είδαμε τον Πανιόνι ότι παρετείται. Χριστό, okay, τώρα αν βάλουμε 30 μήπως, σου λέω κι εγώ, αν είχα καστανό μαλλί, ήμουν γυμναστός, θα ήμουν πρώτος κόμμα. Γιώργο, θυμάμαι. Χρήστο, πώς ένιωσες μετά το 90. Πώς ένιωσα? Ναι. Ακριβώς όπως ένιωσα και μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Άδειος. Σ' αγαπώ πολύ, ρε. Χρήστος, ωραίος, φίλε. Λοιπόν, μισό λεπτό, δώστε μου για το μαλάτο. Ο Ασλαμάς ένιωσε γεμάτος, γιατί έχασε. Ναι, για το μαλάτο, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, κύριε Μαλάτο, εγώ σας σέβομαι στην ηλικία του παππού σου. Του παππού μου, έτσι όπως φαίνεστε. 59 είναι, όχι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Μπορούμε να βάλουμε δυο μας ένα στοίχημα με, να σας πω και επίθετο και τα λοιπά. Ο Τζόρνταν με ξέρει, μου χρούσει με τα παστέλια, ναι, που έβγαινα με τον πατέρα μου στη γύρα. Ναι. Το Τζόρνταν με ξέρει. Να βάλουμε ένα στοίχημα, ένα πενιντάρικο για το μάτσι, γιατί σας βλέπω πολύ σίγουρο και ειρωνεύεστε και τόνα και τ' άλλο. Να βάλουμε ένα στοίχημα, ένα πενιντάρικο για δυο μας. Ακού, Χριστό. Δεν ειρωνεύομαι. Και το χ, και το χ δικό σου. Είμαι ρεαλιστής. Δεν βάζω στοιχήματα. Γιατί μετά το παιχνίδι με τον Αποέλ και μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ σας είδα πολύ πεσμένο. Τώρα σας βλέπω και λαϊδάτε, μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Με την Αποέλ και τον ΑΕΛ και από εκεί και πέρα θα δείτε στο τέλος. Ναι, γιατί όχι, γιατί το τείχος εχθές είδα τι για την Νέα Σμύρνη το έστησε στο εργάλειο ο διαιτητής. Το ταμείο στο τέλος του χρόνου θα σου πω. Χριστάρα, για χαρά. Χριστάρα, να είσαι καλά, καλά. Την άλλη εβδομάδα μάλλον. Αυτή την εβδομάδα ο Μαλάτος μία μέρα πριν το ντέρμπι θα είναι εδώ. Ο πιο καλός άνθρωπος από την Ιστή Νεάπολη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιώργο. Ο Γιώργος είναι φίλος, είναι από τα ζευγάρια εδώ. Είναι πονήρος. Είναι με την κοπέλα του. Είναι η σύντροφός του εδώ. Όπου Γιώργος και Μάλαμα καταρχήν. Έτσι. Όπου είναι από τα ζευγάρια κάτω των 30 που θα κάνουν παιδί και αυτό είναι η είδηση. Έτσι, Γιώργο. Και είναι στην Ελλάδα, δεν φύγανε ακόμα. Τέλος πάντων. Για λέγε. Εντάξει. Πες μου πώς ένιωσες μετά το μάτι. Άδειο σαν τον Χρήστο από την Νεάπολη. Στεναχωρεμένος. Πώς ήταν η κοπέλα, για έλα εδώ πες. Στεναχωρεμένος σίγουρα. Ναι. Γιατί δεν βάλαμε παραπάνω γκολ. Αυτό. Ναι. Προβληματισμένος ήσουνα. Προβληματισμένος. Κατά πόσο μπορεί να είμαι προβληματισμένος τώρα. Με ένα πάω που κάνει πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι, έτσι. Με κατοχή. Δεν σε προβληματίζει ο ΠΑΟΚ γιατί δημιουργεί ευκαιρίες. Ωραία. Το μεσοαμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Με αυτό τον Ηρακλή τον πεθαμένο. Σε ενόχλησε, σε προβλημάτισε ο Σάκοφ με τον Κανίας. Θες κάτι άλλο εκεί? Αν θες να μιλήσεις στους ανθρώπους που είναι για μεταγραφές, ο Βρίζας στην Λατινική Αμερική, τι θα του έλεγες, τι παίχτες θέλεις να πάρεις? Τώρα ο Ζήσης στην Λατινική Αμερική βλέπει εδώ. Βλέπει αυτό που ήρθε, γύρισε ο Ζήσης. Ζήσης. Α, γύρισε. Πήγε 4 μέρες στην Λατινική Αμερική. Πού πήγε? Από την αρχή πήγε με Κοντρέρα και με Λίνο. Για μένα έπρεπε να ξεκινήσει με Τσίμηρο τι κάνει. Ναι. Από την αρχή πρέπει να ξεκινήσει με Τσίμηρο και Κάνιας. Για ναι, μένα. Ναι. Για μένα. Ο Σάκου σαν Γιώργο. Δεν σε γεμίζει. Ναι. Δεν μου αρέσει το στυλ του. Ήταν από τους κορυφαίους σήμερα ο Σάκου. Ο Κάνιας. Ο Σάκου. Α, ο Σάκου. Δεν τον πείθει τόσο. Σωστό. Για μένα το Τσίμηρο. Τώρα, αν δεν τον έβαλε για κάποιο λόγο στην αρχή για να τον ξεκουράσει, μάλλον για την Πέμπτη. Για το Καρέσκα. Συλλέγε τα γραφή, είναι Ηρακλή ή να τον βάλω. Πέμπτη. Τι ώρα πέσω πάω, και 6 ή 8. 8 ή 8. Γιατί κάτι πάνε για 6 λόγω. Για λέγε, συνέχατο. Από εκεί και πέρα τώρα. Ναι. Το μάτσο του για το Καραϊσκάκι, εγώ θα πάω κατευθείαν. Γιατί εντάξει, ο Ηρακλής τελείωσε 1-0. Ό,τι και να πούμε παραπάνω,
Το μάτς έχει τελειώσει. Το πήρε ο ΠΑΟΚ 1-0. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που κέρδισε. Για έλα να δούμε πόσο όμορφος είσαι, ρε. Άντε να πω. Το κρίσιμο μάτς είναι στο Καραϊσκάκι. Εκεί στέκομαι εγώ. Στον καθρέφτη. Εκεί θα δω τα χαφ του ΠΑΟΚ πραγματικά όπως λες. Πώς θα αντιδράσουν σε μια τέτοια έδρα που θα έχει 30.000 κόσμο τώρα, πώς έτσι. Πώς θα πάνε τέλος πάντων. Με τη διαιτησία να δούμε κατά πώς θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα πιστεύω να γίνει καλό παιχνίδι. Εύχομαι δηλαδή. Εύχομαι. Ποιον αν είσαι φίλε ΠΑΟΚτσής, θες να γίνει ένα κακό παιχνίδι. Ναι. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σωστά. Όπως με τον Άγγελο το 1-2 για τη διαιτησία έτσι. Που το παιχνίδι το πήγε ο ΠΑΟΚ στο αντιπιότητα. Αυτό είναι καλά διαιτησία. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Έλα παλικάρια, ακούτε. Ναι κύριε. Από Αλεξάνδρεια παίρνω. Από το Γιδάδρυ. Ναι, από το Γιδάδρυ, από την Αλεξάνδρεια, ναι. Κρεμίδας, πώς σας φλέγουμε. Τι είσαι. Λοιπόν, σας πάω πολύ. Καταρχήν πρώτα με το Μαλάτο. Είμαι Ολυμπιακάρα Κόκαλο από το 1966. Είμαστε καλά. Πρόλαβες τον Μπούκοβι, ρε φίλε. Προλάβαμε τον Μάρτον. Από την αλήθεια, αλλά είχα τραβήξει μια κοφρέτα τότε. Κωστή από ένα παντοπολείο, βγήκε φωτογραφία του Αγανιάν, έγινε Ολυμπιακός. Άντε ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πόσο χρόνο είσαι. Σε πάω πολύ με χίλια. Καλά, όλοι κάνουν λάθη, δεν πειράζει, μην μας λες για το λάθος σου, παρακάτω προχώρα. Το βιβλίο, το βιβλίο, τη νύχτα που έφυγε ο Μπουκοφτώσης. Δίπλα το παιδί με του Νερακλάκια, το Μάνος. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίος, τον Ιορδάνη τον πάω με χίλια. Η Ιορδάνη είχαμε χαιρετηθεί μια φορά στην Αλεξάνδρεια, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πού να θυμάμαι ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μιλάμε τώρα. Μοιράζει που είναι και πρώτη πεντέτα. Ο κύριος του. Καλά κάνει και είναι, το πάω με χίλια, είναι είστε παλικάρια ώρα. Δίπλα το παιδί με τα μέλια, πώς είπε, ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Γεια σου Γιώργη. Το πας γεια σας. Μια φορά με χίλια, που σε ένα καλό, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Κωστή, σας χαιρετάω. Πολύ καλά, είστε πολύ, πολύ ωραία εκπομπή. Για την Κυριακή μπορώ να κάνω μια πρόβλημα σε Ολυμπιακό Σπάου. Ναι, φίλε, πολύ ωραίος ένας, πολύ ωραίος άλλος. Τι εκπομπή θα κάνουμε άμα είμαστε πολύ ωραίοι. Λοιπόν, την Κυριακή εγώ θα το παίξω σκορ 4-3, ποσοστό 200. Α, το 3-4 πόσο είναι? 300, παίξω αυτό. Γύρω στο 400. Γι' αυτό παίξω. Εσύ που είσαι Ολυμπιακός. Θα το βάλω ένα ευρωλάκι. Έλα, δείξε μου λίγο. Έλα λίγο. Δεν μου λες, εσύ που είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό τον ΠΑΟΚ. Πού πιστεύεις ότι αυτός ο ΠΑΟΚ πού μπορείς να τον φοβηθείς? Δηλαδή, τι σε προβληματίζει? Πες μου, να είμαι όπως κι εμείς. Πώς, για πες μου. Ναι. Τι είναι ρε. Πού φοβάσαι αυτόν τον ΠΑΟΚ? Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πολύ καλός. Μπροστά και ο Ροντρίγκες και από τα δεξιά το παιδί πώς το δεχτεί. Τι φοβάσαι από τον ΠΑΟ! Τις πλευρές σου λέει είναι γρήγορες. Δυο παίκτες φοβάσαι. Είναι γρήγορο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα. Μαλάτο, κακά τα ψέματα. Πίσω στα center back τώρα εμείς με τα Κώστα και με το Ποτία, άστα να πάνε. Μπράβο, μ' αρέσει. Ναι, όχι. Μα τώρα είμαστε φιλάθλοι, βλέπουμε με τα μάτια μας, δεν είμαστε χάσει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι καλός μπροστά. Εγώ πιστεύω θα πούνε κόλλε και από εδώ πλήσε, και από εδώ. Πλήσε. Άρα το πρόβλημα το μεγάλο του ΠΑΟΚ, ναι. Να το πούμε όμως και αυτό, γιατί λέμε μόνο τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Ναι. Και εδώ να τοποθετηθεί ο Μαλάτος. Ναι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει έναν αμυντικό χαφ στυλ κάτσε, ναι. Γιατί δεν μπορούν τα center back του ΠΑΟΚ, δεν έχουν δείξει ότι μπορούν να αναλάβουν τον Ιντέγε. Σωστό. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Και τον πίσω από τον Ιντέγκ. Δηλαδή ξαναπέξαν αυτοί μαζί ο Ολυμπιακός και το είδε εσύ από το πράγμα. Ο ποιος θα τον πιάσει. Ο Κανίας. Ο Χάφος. Ο Χάφος. Κάτσε ρε φίλε, αυτό για να το πεις πρέπει να ξανάγει. Λέω με αυτό που έχουμε δει με τη φόρμα. Ναι, αλλά δεν έχει παίξει πάω το Ολυμπιακός πότε να το δει. Μισό λεπτό. Πάω και να κλείσει και αν παίξει ποτέ. Εσύ πίστευε ότι μπορούσε κανένα να μακάρει τον Ροντρίγκε. Τι είχε ξαναδεί. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, φύγανε οι δύο πάνε για ύπνο γιατί δεν αντέξανε. Το μεγάλο ντέρμπι είναι φυσικά την Κυριακή. Το ντέρμπι το έκανε ο ΠΑΟΚ ντέρμπι με τον Ηρακλή. Στεναχωρεμένοι ΠΑΟΚ. Περιμένανε να μας το γιάσουν την Τριάνα, αλλά
Η γριά του έκανε ζημιά. Σε καμιά περίπτωση τι ζημιά του έκανε. Ζημιά σα έκανε. Τι, όπως. Τι όμως. Τι ζημιά. Φύγανε με τα μούτρα κάτω οι παοξίδε. Τι ζημιά σα έκανε. Γιατί δεν βάλαμε πέντε γκολ. Γιατί με 10 παίκτες. Με. Είναι δυνατόν τώρα να κερδά και να έχει μούτρα και ο άλλο να χάνει και να πανηγυρίζει. Φίλε, πριν 8 χρόνια είμαι στο Χαριλάο και βλέπω Άρης Ηρακλής. Είναι να πέσει ο Ηρακλής τη χρονιά που σώνεται και πέφτει Κέρκυρα. Βάζει ο Άρης ένα γκολ, μένει ο Ηρακλής με 10 παίκτες. Και έχει 85 κατοχή μπάλα ο Άρης και 15 ο Ηρακλής. Και να τραγουδάνε οι Αριανοί. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, πώς τα φέρνει όλα έτσι η ζωή. Άλλοι πάνε απ' εδώ, άλλοι πάνε απ' εκεί και κολόγριε στη Β' Εθνική. Και πάσα. Έρχεται το 90 λεπτό, κερδίζει ένα φάουλο ο Ηρακλής, γίνεται μια σέντρα κεφαλιά, ΣΥΡΙΖΑ out. Να του την κάτσει ο Ηρακλής, να πέσουν, ξέρει, οι σκουλικαράδες. Αυτή τη βιόλα την είδα πάλι σήμερα, σχεδόν. Άντε, δεν κινδύνευσε σε καμία περίπτωση. Το φάουλ που βγάζει ο Γλύκος. Αυτό ήταν ένα φάουλ. Ένα φάουλ και ακόμα ένα. Δύο τελικές γιούλου γιούλου. Πάμε! Έλα, φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Πολύ καθαρά. Ύποπτος. Ναι. Χρήστος από Παλιά Κοκκινιά. Από Παλιά Κοκκινιά. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε. Πολύ καλά. Σε πέρασα για ύποπτο. Έλα. Όχι, δεν είμαι ύποπτος που βάσα. Έλα, πάμε. Ρε Τζορντάν, τι πινελί και ρίχνει στο διάλειμμα, ρε αδελφέ. Όπως. Μη. Όχι, αυτό... την πινελί και ρίχνει στο διάλειμμα. Λέω τέλος πάντων. Αυτό είναι διάλειμμα, δεν φαίνεται στην. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουτα, τα πράγματα είναι απλά. Ο Ιράκ, ο Πάουξ σήμερα, εάν είχε ένα σοβαρό επιθετικό. Επιθετικό, καλό. Σε έχω 3-0 στο ημίχρονο και τελείωσε. Βέβαια. Και δεν θα μιλάγαμε μετά ούτε για την αποβολή. Ούτε τι είπε ο παίκτης στην κουρουμπίλια, όπως λένε, ούτε τίποτα. Ένα σοβαρό επιθετικό. Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λένε ότι ο Ηρακλής κλείστηκε, γι' αυτό δεν βγάλαμε κόντρα επιθέσεις. Κάποιες φορές ο Ηρακλής βγήκε πάνω. Η ανυπαρξία του 6 και του 8. Στο φεύγω στην κόντρα είναι πολύ σημαντικό και είναι καρκίνος για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να πάει να τον κόψει γρήγορα πριν γίνει μεταστατικός. Όταν δεν υπάρχει... Και στο αμυντικό κομμάτι, συγγνώμη Τζόρνταν, για μένα και στο αμυντικό του κομμάτι χαμηλά ιδιαίτερα και στο επιθετικό, γιατί ο ΠΑΟΚ στον ανοιχτό χώρο δεν πιάνεται, είναι όπως λέει και ο Τζόρνταν πολύ γρήγορος. Επίσης τα πολλά μέτρα που παίρνει ο Μπίσεσβαρ για να οργανώσει είναι εξαντλητικά για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει μειωμένες φυσικές ικανότητες. Σ' ακούω. Κάτσε λίγο. Όταν έχεις πρόβλημα στο 6 και στο 8, ναι, σημαίνει ναι, ότι ο αντίπαλος σου δημιουργεί ευκαιρίες, δεν μπορείς να τον κόψεις, γιατί ναι, είναι κόφτης το 6, δεν είναι. Και το 8 και το πρέπει, ναι, είναι κάτι που μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι. Ναι. Εδώ μιλάμε για 23 τελικές τώρα, οι οποίες οι μισές και παραπάνω γίνανε από εκεί πέρα. Από κάτι. Μ' ακούς. Ναι. Σ' ακούμε. Εγώ τα αυτοδίπα σαν ουδέτερος, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Ναι, ναι. Έτσι, απλώς είπα ότι πιστεύω... Αυτό το ΠΑΟΚ, ναι, έχοντας δυο αργούς σέντερ μπακ, εσύ. Ναι. Τους δυο πλάγιους μπακ, κομψή κομψά. Πού τον φοβάμαι. Δεν τον φοβάσαι στο μεγάλο χώρο. Τον φοβάμαι και στο μεγάλο χώρο, αλλά τον φοβάμαι πιο πολύ στα άκρα. Μ' αρέσεις. Στα άκρα. Αυτό θέλω να τους πω τόσο γενικά. Ναι. Όπως και αυτός πρέπει να σε φοβάται, γιατί ο Φορτούνης θα μπαίνει με στα δίκτυα με αυτά τα χάφη. Τον Ιντέγε που είναι σε δαιμονισμένη φόρμα. Δεν χάνετε το over αυτού του μάτς. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, στο σημαντικό. Ναι. Είπες προηγουμένως για το Μαρίν ότι τρώει τη θέση του Πάρντο. Βεβαίως. Για μένα λάθος. Ο Μαρίν πρέπει να μείνει. Ο Σεμπά πρέπει να βγει και να μπει ο Πάρντο. Άρα να μπει ο Πάρντο και ο Μαρίν, ο Φορτούνης, ο Μιλιβόγεβιτς, ο Ιντέγε Φόρ και ο άλλος ο Κοντός. Ο Σεμπά ρε Κώστα μου ούτε κόνο. Καλά λέει ο Μάριος. Ούτε κόνο δεν μπορεί να τριπλάρει. Ο Σεμπά δηλαδή τον Μαντός δεν τον περνάει. Όχι. Ενώ ο Πάρντο έχει και ταχύτητα, έχει και τρίπλα. Έχει. Και εκτέλεση έχει. Έχει και εκτέλεση. Ο πιο καλός από αυτούς είναι ο Ντουρμάτς που κακώς τον έδιωξες. Ο Μάντος είναι και γρήγορος, ξέρει και μπάλα, να ξέρεις. Να σου πω, λέγανε το μεταξύ τα καλύτερα center back στην Ελλάδα ήταν Μολέδο Κουτρουμπής και Λέσκοπ με το Τσιγκρίσκι. Κοίτα. Λέγανε μισό λεπτό. Και έχουν το μεταξύ τη χειρότερη άμυνα. Ολυμπιακός με Ποτία, τα Κώστα. Και ο ΠΑΟΚ με, ξέρω εγώ, με Βαρέλα και βάλω ποιον άλλο θέλεις, έχουν καλύτερη άμυνα από αυτούς. Ναι, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός μην το βλέπεις σαν τετράδα. Πρόσεξε. Εγώ είπα πριν κάνα μήνα και μέσα στην καβάλα με το Λαμό και το Βάζελο που είχα κουβέντα, συμφώνησε κι αυτός ότι ο Παναθηναϊκός 4-2-3-1
θα βρει μπελάδες στο χώρο του άξονα. Θα του τρυπήσουνε τα χαφ γιατί τρέχει μόνο ζέκα. Και μάλιστα είχα βγει και στην, πώς το λένε το ραδιόφωνο στην Αθήνα του Αλαφούζου, με βγάλαν τέσσερις Sky. Κυριακές. Το Sport FM. Και είπα ότι αν πιάσει μια γρήπη ένα μήνα τον Μπέρκ και ένα μήνα τον ζέκα, αυτοί δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε τα σπραγώματα. Και οι καριόλιδες δεν με ξαναβγάλουν να μιλήσουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή δεν τους πείραξε. Κωστή, μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Να σου πω, σήμερα όμως δεν αναφέρατε τίποτα για τον Παναθηναϊκό και για την Ξάνθη. Ναι. Έλειπε ο Ιδωλαμόγιο γιατί στην Καβάλα έχει ένα μαγαζί με τα ανταλλακτικά αυτοκίνητων. Δεν το έφερε και η κουβέντα. Κοίταξε, σήμερα η Αθήνα στην εκπομπή έμεινε λίγο πίσω λόγω του ΠΑΟΚ Ηρακλής. Όχι, ναι, καλά έκανες, λογικό είναι. Έλειπε η ΑΕΚ, παίζει αύριο. Και όχι, εγώ, για άλλο θέμα λέω, γιατί τον Ολυμπιακό πίσω... για το offside που έκοψε στην αρχή. Η Ξάνθη πίσω είναι σφιχτή, δύσκολα τρώει γκολ. Κοίταξε, έκανε ένα λάθος η Ξάνθη με τον Μεστινάκ, ο στόπερ, να πούμε, πώς το λένε, ο Λυσγάρας. Έσκυψε και δίνει γκολ, έτοιμο γκολ στην ΑΕΚ, να πούμε, το βάζει και για ένα 0. Εγώ νομίζω ότι η Ξάνθη ξανά δύσκολα θα τη διασύρει αντίπαλος. Στο Θεό που πιστεύεις, φίλε. Ναι. Με Μπαξεβανίδη αριστερό μπακ. Τον αναπληρωματικό δεξιό μπακ. Πώς το λένε με τα δόντια, πώς το λένε με τα δόντια. Μπαξεβάνογλου, όχι Μπαξεβανίδη. Μπαξεβανίδης, Χατζητερζόγλου είναι ο άλλος. Χατζητερζόγλου. Με μπερδεύεις με τα γλυκά, εσύ. Πέραν υποκλικαιμία. Ο Λυσγάρας και ο Φλίσκας, στόπερ. Άκου εδώ. Ναι. Ο αναπληρωματικός, πώς το λέγανε αυτό το μετά. Του Μπέρτο. Ναι. Ο Χατζητερζόγλου δεξί μπακ. Που είναι στόπερ. Είναι μπελά. Με το Λυσγάρα που είναι πεδαρά και το Φλίσκα που είναι ξάρο περίπτωση να πούμε. Βασιλακάκι η Καμαρά χάσαν από αυτούς τον Σολτάνη και τον Λουσέρο. Τι να πω, ρε. Το Σολτάνη είχε μια ευκαιρία, φίλε, να το κάνει 0-2. Αλλά δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς. Με του φύγε το κοντρόλ. Του φύγε το κοντρόλ. Κωστή. Έλα. Δεν είναι καλά ο Μπέρκ όμως. Δεν είναι καλά. Ο Μπέρκ. Δεν έχει θερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Με άθρο θερματοφύλακα, εντάξει. Επόμενη γραμμή. Ραπτό.gr. Ακούτε και βλέπετε τις εκπομπές και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Εγώ στο ράδιο το δώσαμε τριπλή αυτό. Λέω αν παίξει ο διαιτητής 50-50 μέχρι διπλό βγει το παιχνίδι. Ποιο? Το είπα εγώ την Παρασκευή στην εκπομπή. Πολύ καλά έκανε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Βγήκε το διπλό. Έλα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Γιάννης από Αθήνα. Γεια σου, φίλε. Να σου πω ένα ραπ. Πόσο τον έχει λυπηθεί η ψυχή μου αυτό τον Ιβάν, ρε, φίλε. Τον έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Ποιον? Τον Ιβάν. Γιατί τον έχει λυπηθεί η ψυχή σου? Λοιπόν, πάει τα Sky για τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, δυτικό στρατ τέταρτος. Πάει τα Sky για κανάλι, μένει εκτός. Άσε να το λυπόμαστε εμείς, ρε φίλε, τώρα, άσε. Και είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε τη λύπηση, ρε φίλε, τη δικιά σας. Τώρα το λυπόμαστε εμείς. Και είναι στον ΠΑΟΚ και του διώχνουνε τον Γκάτσε και τον Βίτορ και του φέρνουνε τον Σαχόφ και τον Κρέσπο. Και τον Κανία. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Δεν μου λες τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. Τι ομάδα είμαι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είσαι. Ναι. Και συγκρίνουμε τώρα τον Βίτορ με τον Βαρέλα, ας πούμε. Συγκρίνουμε τον Βίτορ με τον Κρέσπο, φίλε. Όχι, με τον Βαρέλα το συγκρίνουμε, γιατί. Κώστα, εσύ πιστεύεις ότι κάτσε χωρούς. Πάτησε μου κάτι. Ας συγκρίνουμε τώρα τον Κάνιας. Κάνια το λένε, δεν το λένε Κανία. Κάνιας το λένε. Με τον Κάτσε. Με τον Κάτσε. Δεν είναι καλύτερος ο Κάτσε από τον Κάνια. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τελείωσε. Φίλε, και εγώ πιστεύω. Ο Κάτσε είναι άμπαλος καταρχήν. Φίλε, και εγώ πιστεύω. Ο Κάνιας ξέρει μπάλα. Ο Κάνιας ξέρει να πατάει μπάλα και να μιλάει και έχει και παιδεία ποδοσφαιρική. Και ο άλλος είναι επιρρεπής στην κάρτα. Τα χρόνια όμως έρχεται. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Άλλα έλεγε. Ο Κάτσε παίζει 4 ημίχρονα και κόβει. Ναι. Ο Κάνια στο 60 λεπτό, έτσι με το Μούση, ήταν σαν το Βόγλι, ένα γουέστερ. Στάσου Μίγδαλα. Ναι, έτρεχε με την Έτριάν Όμπερ, πού να τη φτάσει ο Φουκαράς ο Βόγλι. Και έχει φάει και πέντε κόκκινες μέσα σε δηλαδή, δύο. Δηλαδή θέλει Κάτσε για να κάνει το χαμάλι. Και έχει φάει και πέντε κόκκινες μέσα σε δύο χρόνια. Μα ο Πάοκ χαμάλι στην επιχείρηση δεν έχει. Να σου πω ραπ. Μπάλα μα το 60 λεπτό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή το 11 με 10 ο Πάοκ. Στο 60 λεπτό βλέπω τον Κανία έτσι. Σαν τον κόκκινο μετά τον Winston που καπνίζει ο κόκκινο. Έτσι ανέπνεε. Δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό. Να σου πω, συγγνώμη, ρε Σικώστα. Ασμένοντα. Ο Κάτσε εκτός από το χαμαλί και τι παραπάνω προσθέτει στον ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο Κάτσε. Δεν το θέλω για τίποτα άλλο. Εάν εσείς είστε μαλάκες και τον έχετε εκτός από χαμάλι να δημιουργεί, πρόβλημα δικό σας. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να δημιουργήσει και κάποιες φάσεις. Δηλαδή εντάξει. ΠΑΟΚ σου λέει ο άνθρωπος. Να σου πω ραπ.
Ο Κάτσε έκανε κάτι που δεν κάνει ο Κανίας. Ντουμπλάρε το δεξί πλευρά, το δεξί μπακ. Βέβαια. Όταν έπαιζε στο κέντρο. Δεν ντουμπλάρε ο Κανίας. Λίγα μέτρα είναι, ρε. Λίγα μέτρα είναι, ρε. Αλλά Κωστή, απάντησε μου κάτι για το Θεό δηλαδή. Πιστεύεις ότι το κέντρο του ΠΑΟΚ με τζίμερο, με τζίμερο του Κάτσε να τρέχουν και να μασάνε, να ντουμπλάρουν στα πλάγια και το Χαρίσει με δύο δράσεις από τον Στάρα Στόπερ μέχρι το 10 είχε καλύτερο κέντρο κανείς. Πολύ καλύτερα χάφα από αυτά που με τον πίσες βαρκετά. Πάψε ρε τώρα, πίσω να σκέφτει ο τόνος μπάλα τώρα. Τι λέτε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάψε ρε φίλε τώρα. Δεν θα βρούμε άντρες. Τι μάδα την πάρα. Στο PlayStation τι μάδα την πάρα. Πάμε. Δεν πιστεύω ότι ο Κατσπάρα. Και Χαρίσεις. Καταρχήν γίνανε 15 αυτοματισμούς εκεί μπροστά. Ποιος θα τους κάνει τώρα, ο μα Κάτσε. Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Ο Μπίζεσβαρ. Κάτσε λίγο. Ο Μπίζεσβαρ έβγαλε 8 αυτοματισμούς σήμερα. Ο Μπίζεσβαρ. Ναι. Μέσα στην περιοχή. Ναι, πάτησε περιοχή. Πάτησε. Βεβαίως. Τι έκανε. Έβγαλε κάθετε σκαναδιό εκεί, δεν θυμάμαι τώρα μπροστά ποιον. Τι έβγαλε. Έβγαλε πάσα. Καταρχήν ο Μπίσερ. Θα δει σε καλά τώρα. Στο Ροντρίγκες, μια πολύ καλή πάσα. Πάμε στο Ροντρίγκες. Μπλάκια. Μάτο κάμπο δεξιά, οργιάζεται. Ο Μπίσερ δεν θα γίνει τέταρτο ποτέ. Είναι ένα πολύ καλό παλαιομοδίτικο δεκάρι με τριών φυσικών δυνατοτήτων. Το καλύτερο δεκάρι τη χώρα. Πάμε. Άμα κλάσει ο Φορτούνη, θα κάνει τέσσερι μπίζε. Ποιο Φορτούνη βρε τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Εάν κλάσει ο Φορτούνη, θα βγάλει τέσσερι μπίζε και δύο πολίτε. Ακούγεσαι αυτά, μην ακούγομαι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα μου κάνει. Τα κιλά. Τα κιλά του Μπίσερβαρ. Ήταν στα κανονικά του, όπω λε. Τι παραπάνω θα πω. Και εγώ, άμα είχα φαβορήσει ναι, τον Κόκοτα, μπορεί να τραγουδήσει το γιέ μου, γιέ μου. Πάμε πιο τελευταίο. Έλα, ρε, άμα έχει τα κιλά. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι φυσά, ρε φίλε, Σαρινόκερος. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, εσεί. Λοιπόν, από Ολυμπιακό. Καλώ το ναι. Φοβάσαι. Γι' αυτό βγαίνουν. Τρέμουμε. Λοιπόν. Θεσσαλονίκη, από Τούμπα. Και Ολυμπιακός, έλα. Το πας αργά, φίλε, ξέρουμε ότι θα σε ρωτήσω. Αν μα πει ότι είσαι και από τη θύρα 4 απ' έξω τώρα. Όχι, παλικάρι μου, αλλά μένω κοντά στη μικρά σου. Γιατί περπάτα. Εμείς έχουμε φίλους στα καμπίνια. Τι σημασία. Καλά κάνετε, δεν πειράζει. Άλλο κοίτα, δεν το τονίζει τώρα. Το φαίνεται παράξενο που είναι κοντά στην Για πε με. Και το μαλάτε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, με γνωρίζει. Να ακούτε. Ναι, 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 καμπάνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, άκου να δεις. Εμείς βρεθήκαμε και μιλήσαμε πριν και κάποια λίγα χρόνια και κάτι σου είχα πει για τον Μαρινάκη και τι σημαίνει Μαρινάκης και Ολυμπιακός. Να πούμε κάποιες αλήθειες. Καταρχήν, να σταματήσουμε να αναλωνόμαστε με τη διατησία αν ήταν μισό μέτρο offside, αν ήταν η μύτη του offside, αν ήταν η κοτσίδα του offside. Φτάνει αυτά. Λοιπόν, να κάνουμε μια, είπαμε, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Μαλάτε, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα. Πού? Παντού. Παντού. Βεβαίως. Και θα σου πω τον άκουσε. Τυφλού βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Άκουσε με λίγο. Πίσω το έχει, πίσω το έχει το μονόφθαλμο. Εγώ θέλω να βλέπω και. Άκουσε με, θέλω να βλέπω και καλή μπάλα, να λέμε αλήθειες. Άκουσε με λίγο και ας ακούσουν και όλοι οι Ολυμπιακοί. Αυτοί οι παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα, πριν από 10 χρόνια. Ούτε απ' έξω δεν περνάγανε. Δεν θα πίνανε ούτε καφέ του Καραϊσκάκη. Βέβαια. Φυσικά, αφού είχε το Ριβάλτο, τον Τζοβάνι και τέτοια, βέβαια. Άρα έχει πέσει ποιότητα. Λοιπόν, αυτό είναι ενοχλή. Από εκεί και πέρα. Από τον ενοχλεί αυτόν. Η πολιτική εμένα, Μαρινάκη. Άκουσε με λίγο μαλάτι. Η πολιτική, εγώ το έχω πει και τον Κωνσταντίνο. Το έχω πει και τον Κωνσταντίνο πριν καιρό, πριν λίγα χρόνια που βρεθήκαμε μια-δυο φορές. Ξέρει που σε κάποια γραφεία όταν έκανε εκπομπή. Κωνσταντίνε, με ξέρει. Λοιπόν. Η πολιτική Μαρινάκη έχει αποτύχει. Ας καταλάβουν όλοι οι Ολυμπιακοί πολιτικοί. Το να φεύγουν 15 και να έρχονται 15 είναι πλήρως αποτυχία. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν κατάλαβα, με συγχωρείς. Γιατί πρέπει να χειροκροτεί τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Εγώ δεν χειροκροτώ κανέναν πρόεδρο. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτοί οι παίκτες πριν δεκαετίες, επαναλαμβάνω, ούτε για καφέ. Συμφωνώ. Επίσης. Δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, εγώ σαν φύλαδρος Ολυμπιακού και όχι του καναπέως φύλαθλος, φύλαδρος που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και καλά, ας την έκθεση, πες το αυτό που θες, ας την έκθεση, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να κάθομαι εγώ τώρα να αλλάζω προπονητές κάθε 2-3 μήνες και να αλλάζω παίχτες, να έχω τύπο παίχτες τύπου σε μπα
και να έχω την ομάδα μέσα τρία Ελληνόπουλα, ενάμιση Ελληνόπουλο και να παίζουμε οτιδήποτε σπανόφωνο έρχεται απ' έξω. Μα τι σε νοιάζουν τα Ελληνόπουλα, δεν το κατάλαβα. Κωνσταντίνε, παρακαλώ. Ας κάνουμε λίγο τα Ελληνόπουλα, δηλαδή εννοείται ότι σε μια σοβαρή ομάδα... Τι με νοιάζουν τα Ελληνόπουλα, σε μάτς χωρίς Ελληνόπουλο, χωρίς κανένα. Και εσένα τι σε νοιάζουν τα Ελληνόπουλα, όταν βάζει ο Μαύρος τα γκολ και τα πανηγύρι σε Ελληνόπουλο, τα βάλει το γκολ το δικό του. Έχω και πέντε παίκτες μέσα. Και τι να τον κάνω, είδα τον Κάτσε, είδα τον Κίτσι που κάνει τον πέναλτι παρά λίγο. Τι να τον κάνω τον Έλληνα, ρε φίλε. Το έκανε, δεν το έδωσε. Συγγνώμη, με νοιάζουν τα Ελληνόπουλα εμένα. Κάτσε λίγο ρε Κωνσταντίνε τώρα, συγγνώμη. Αυτά όλα τα μπάζα που έρχονται εδώ πέρα είναι καλύτερα. Άντε δε. Καλά, όλοι που έρχονται εδώ πέρα, όλοι έχεις αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα. Ποιον έχεις ρε φίλε. Δηλαδή ο Γιαννιώτας ας πούμε, ναι, δεν χωρίσεις από τον Ολυμπιακό. Δεν χωράει. Δεν χωράει, δεν κάνει. Δεν έχω. Δεν έχεις. Δηλαδή αν πάρεις ρε φίλε το Γιαννιώτα από τη μια, τον Κολοβά από την άλλη. Και θα πάρεις πρωτάθλημα. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε. Καθιστώ σήμερα φίλε, τι κάτσε. Δεν το παίρνεις μα. Τι να κάνουμε τώρα. Ας το δουλέψω το Ελληνόπουλο δε αυτούς που θέλουν το καλύτερο. Πήρε τον Βλαχοδήμο. Θα πάρεις με τον Βλαχοδήμο πρωτάθλημα. Ε, ας μην το πάρω και τι έγινε. Και τι να κάνουμε. Λευκά είναι αυτά. Ε όχι. Συγγνώμη ρε φίλε. Χρυσαυγίτης είσαι. Όχι φίλε μου, δεν είμαι χρυσαυγίτης. Τι είναι με τον Έλληνα δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Και εσένα να μας σου κάτσει μια σερμίδα, θα πεις εγώ πάω με την Ελληνίδα μόνο. Η ομάδα μου καλή μπάλα και αυτή τη στιγμή την ομάδα μου να παίζει καλή μπάλα δεν τη βλέπω. Δεν είναι καλούς ξένους τόσο πρέπει. Τον Έλληνα περιμένεις. Από τον Έλληνα, πειράξεις, ρε φίλε από τον Έλληνα, τον Έλληνα. Δηλαδή συγγνώμη όταν πριν δεκαετίες είχα τα άκρα μου να πούμε με... Όπως είχα τα άκρα μου με Γιωργάτο, όπως είχαμε Γιαννακόπουλο, όπως είχαμε Μαυρογενίδη, με πείραζε. Ναι, άκου εδώ εμένα. Δηλαδή ποιο τότε το βάνει αυτό το να... Συγγνώμη ρε φίλε. Δηλαδή τώρα το παιδάκι... Κάτσε ρε φίλε να μιλήσει ο άλλος. Μην τρελαθούμε τώρα. Τους έχω χεσμένους φίλε τους Έλληνες, γενικότερα εγώ. Δηλαδή δεν έχω καμιά ευαισθησία. Ξέρω τι φάρα είμαστε ας πούμε και τα λοιπά. Αλλά οι σχολές ποδοσφαίρου με τους νταμπάνιδες, τους πλατιπόδιδες εκεί πέρα που έρχονται με τα κιλά και η μαμά τους έξω φλερτάρει ξέρω εγώ με τον προπονητή, χωρισμένος ο μπαμπάς και τα λοιπά. Άστο το παραμύθι με τον Έλληνα. Ο Έλληνας άμα δεν μυρίσει κοπριά το ποδάρι του, δεν πρέπει να παίξει μπάλα από την Ακαδημία. Πρώτον, για μένα. Και δεύτερον, τι σε ενοχλούν εσένα. Εδώ ο Σεμπά ας πούμε έπαιζε στην Αλάνα και ήρθε. Στη... Τι ο Σεμπά έπαιζε. Πού έπαιζε ο Σεμπά. Ο Ροντρίγκες που έπαιζε. Πού έπαιζε ο Σεμπά. Τα άκρα σου. Συγγνώμη, μπίζες βάρ, μπίζες, ας παίξει ο Πέλκας ρε φίλε. Τώρα ρε φίλε, θες δεν θες, το 90% των ποδοσφαιριστών βγαίνουν από ακαδημίες. Ας παίξει ο Πέλκας, γιατί πήρες τον μπίζες βάρ τότε. Έχω και τον Πέλκα. Ας παίξει ο Μιστακίδη. Έχω και τον Πέλκα. Δεν τον βάζεις να παίξει. Θα μιλάτε εσείς, τώρα δεν θα ακούσω εγώ. Φίλε, για χαρά με κούρασες, επόμενη γραμμή. Κουράστηκα να σ' ακούω. Σαν να ανέβηκα το σέιτ σου με ένα σαμάρι πίσω από την πλάτη μου. Επόμενη γραμμή, ναι, πρώτα λεπτά. Έλα φίλε. Τι κάνετε παιδιά. Πολύ καλά. Μπράβο, παιδιά. Για το λέω, μάτς, τώρα ξυπνήσατε, ρε Παοξίδες. Όταν σας τον έβγαλα εγώ άρρωστο πριν 5 μήνες. Τώρα ξυπνήσατε, ρε Παοξίδες. Έλα, κοίταξε. Τώρα ξυπνήσατε. Καταρχήν το μήνυμα είναι λάθος. Το μήνυμα είναι λάθος. Ο ένας ήταν 37 χρόνια πριν να τελειώσει, ο Λίνο. Ναι. Και ο Ράτς ήταν 35. Τον άλλαξαν ναι, διότι Λίνο... ήταν αργός. Μάλιστα. Ήθελα να παίξει 3-5-2. Το ΑΚΑ. Πέτρο και τα τσιμέντικα. Για λέγε ρε φίλε που φέρατε το Λέοβατς και θυμηθήκατε μετά από ένα χρόνο ότι δεν κάνει. Για πάμε. Ναι. Δεν μου λες Κώστα. Μάλιστα. Το στούντιο είναι εντός Θεσσαλονίκης που εκπέμπεται. Ναι φίλε είναι εντός. Εντός Θεσσαλονίκης. Μπορώ δηλαδή να έρθω και εγώ να σας δω και τέτοια. Άμα κόψεις ένα εικοσάρικο στην πόρτα μπορείς βέβαια. Ναι, και μαζί με τα παιδιά που θέλουμε να έρθουμε για να σου δείξουμε ποιος είναι ο λαός του Άρη, έτσι. Ναι, γιατί να φάτε και μιλάς... φασολάδα, να φάτε και φασολάδα για να μας κλάσετε τα αρχίδια και να μυρίζει πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα έρθει να βγάλει την καραμπίνα σε εδώ, θα έρθει με τα παιδιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Κολοπεδαρά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι, τελευταία. Όλοι μάγκες από εκεί, πάμε επόμενη γραμμή. Φάτε πολύ φασολάδα, όταν κλάνετε να μυρίζει πολύ. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία. Έλα. Θα τα παιδιά. Όταν σε φάγανε τα λεφτά 15 εκατομμύρια, δεν πήγες με τα παιδιά. 40. Κολοχανά, θα έρθεις εδώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Έλα, ναι. Έλα, ρε Κωστή, τι κάνεις. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Χρήστος από Θέρμη. Είμαι καλός. Πώς? Χρήστος από Θέρμη. Έλα. Παοξής είμαι. Έλα. Αγαναχτίσαμε και σήμερα. Γιατί? Γιατί καλέ. Με τις ευκαιρίες και όλα αυτά. Είναι εκείνη να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Ναι. Χαρήκατε όμως. Χαρήκαμε, εντάξει, εγώ περίμενα την νίκη αυτή γιατί μετά από τα δύο επαγγελματικά ήμουν σίγουρος ότι κερδίζαμε.
Αλλά σα παρακολουθούσα που έλεγε ότι θα ρημάξουμε την Ηρακλή, θα το ρημάξουμε και εγώ έτσι πίστευα. Αλλά με αυτέ τι ευκαιρίε δεν γίνεται άλλο. Μάλιστα. Παρακάτω. Τι να πω, εντάξει. Τι να πει, ρε φίλε. Εμοροίδε βγάλαμε να περιμένουμε να τελειώσει το μάτς. Τουλάχιστον, αν ήταν ένα πάω σοβαρό, θα το έκανε 3-0. Θα τελείωνε και τηλεθέα. Άντε μωρέ τώρα, άσε με τώρα. Σοβαρό, ναι. Ρε, παιδιά, άσε με τώρα. Οι ευκαιρίες γίνανε. Έγινε το κοκκάρι, 6-7 αποκρούσε ο Πάτερσον. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνονται αυτές οι ευκαιρίες. Δεν γίνεται. Ε, αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ για το πίσεσβαρο ότι είναι από τα ποιοτικότερα δεκάρια που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Πέλκας δεν υπάρχει για μένα. Πέλκας που λέει Τζόρνταν ότι υπάρχει, δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ πλέον. Πέλκας ξέρει πολλά κιλά μπαλά. Εντάξει, ας τα κρατήσει τα κιλά. Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή και έρχονται στο πίσεσβαρο, αλλά πρέπει να τελειώνω τη φάση. Άστε μας μόνο τώρα. Ο Πέλκας. Για δεν βέζει ο Πέλκας. Γιατί ο πίσεσβαρ είναι καλύτερος, γι' αυτό δεν πιστεύω. Ο πίσεσβαρ είναι καλύτερος, αλλά πραγματικά σπάει λίγο την μπάλα ο πίσεσβαρ. Ο Πέλκα δεν. Δεν μπορούσε τώρα. Του αρέσουν τα κοντοσούβλια, τα έχω μάθει. Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να οι φάξει να κάποια στιγμή να γίνονται γκολ. Θα ξεμπλουκώσει το Καρασκάκι ο Πάκο, πίσω να γνωρίζει. Όχι τίποτα άλλο, να πω κάτι. Κάτι. Του κάνουμε και μάγκε τώρα του Ηρακλειδεί. Τι μάγκε του κάνει. Εντάξει, τους κάνεις μάγκες, γιατί όταν δεν τους τελειώνεις από την αρχή, μετά θα φωνάζουν για το πέναλτι, θα φωνάζουν για το ένα, για το άλλο, γιατί εσύ δεν θα φώναζες, ρε. Εξ αρχής 3-0. Εσύ δεν θα φώναζες. Δηλαδή, αν στο Καραϊσκάκι σε βάλει ένα 0 και στο 88 γίνει αυτή η φάση, δεν θα μας αλύσεις τον έρωτα εδώ, είναι πέναλτι. Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, τώρα τι. Θα φωνάζατε. Δεν θα φωνάζατε. Οι άλλοι γιατί δεν φωνάζουν, γιατί από τον κόλο βγήκαν οι άλλοι. Μόνο αν τους τελειώνεις εξ αρχή. Ναι. Αδικημένοι και αδικημένοι, τώρα θα πάτε αδικημένοι. Αν δείτε τι εστί. Θα βγει ο Μαλάτος, κύριε μου, θα λέει την προηγούμενη Κυριακή. Και θα μην ξεμπουκώσει ο πάω κάτω. Ναι. Εντάξει. Μην ξεχαρμαλιάσει μάλλον. Κάθε 10 χρόνια κερδίζει μια φορά. Εντάξει. Θα σας τα φέρω την Κυριακή, να δείτε τι έχει γίνει στο Καραϊσκάκι. Εγώ νομίζω τα τελευταία 10 χρόνια κερδίσαμε πολλές φορές. Μία. Πολλές. Μία. Μία με τον Άγγελο. Ναι, δύο φορές το 2010. Και μία 10 χρόνια πριν. Και μία όταν σας πήραμε την Παρθενιά στο καινούριο Καρασκιά και εμείς σας την πήραμε, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Πρωτάθλημα πήρε. Με το Σιγκαμπάρα, το θυμάσαι. Δεν ξέρω τον Μπάλα. Άσε πάλι αυτό. Πρωτάθλημα. Καμιά 5 φορές σας κέρδισαμε τα τελευταία χρόνια. Τέλος, φτάνει. Την Κυριακή θα είναι πολύ φασαρία. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λέγε Τζόρνταν, ετοιμάσου. Νομίζω... Να πας στην κυρία Εύη να ξυριστείς, νομίζω... να πιάρεις από τρίχες, από ούτα κτλ. Και τον ποπό. Βέβαια, κάνουμε και εμάς σας. Τίποτα δικά μου, είναι κάτι μεγάλο. Εγώ νομίζω ότι την Κυριακή θα δούμε ωραίο ποδοσφαιρό κάτω. Το πιστεύω και εγώ. Επιθετικό ποδοσφαιρό. Και από τις δύο ομάδες. Πολλά γκολ. Έτσι. Διότι. Ο Βεράκη. Δεν μπορεί να πάει αυτό τώρα η κακοδαιμονία συνέχεια. Θα φάτε και θα βάλετε. Εντάξει. Θα βάλουμε σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Θα φάτε και ποιο θα βάλει. Ποιο οι πλευρές. Άκουσε τι πλευρές. Ο συνομπαδός εκεί ο Ολυμπιακός. Άκουσε τι. Καλά, μην μαλώσουμε τώρα. Εντάξει. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Τέλος. Τα λέμε. Bye bye. Καλό βράδυ. Για τον Ολλανδό που δεν ήρθε, εγώ θα πω δύο κουβέντες. Εγώ από τη Μαρμίτα δεν έχω διώξει κανένα. Όλοι φύγαν παραπονούμενοι. Ή τους μίλησαν στραβά, ή είπα κάτι κακό για την ομάδα τους, ή είπα κάτι κακό για το οργανωμένο παδικό κίνημα της ομάδας που υποστηρίζουν κτλ. Ο Ολλανδός θύχτηκε για κάτι που υπόθηκαν στα ραδιόφωνα και δεν ήρθε στη Μαρμίτα. Πιθανόν να τον έπιασαν η θύρα 10 και να τον είπαν μην πας και τα λοιπά. Εγώ δεν διώχνω κανέναν. Εγώ μαλώνω, σκοτώνομαι, αλλά δεν αλλάζω συνεργάτες. Δεν έχω, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μίσος και αυτό και δεν έχω και κάποια οπαδική ιδιότητα. Να πω, θίγομαι για κάτω. Και εμένα με βρίζουν στα ραδιόφωνα, και εμένα με βρίζουν στα Facebook, και εμένα με βρίζουν στα site. Τους γράφω κανονικά και συνεχίζω. Δηλαδή, αυτό είναι κουλίστικο. Είπες αυτό, με είπες εκείνο, πες ό,τι θες. Τι να κάνω, εγώ με είπε γι' αυτό και τι να κάνω. Μα τρέχω να λέω και τι είπε εκείνο στο τάδε site. Και το ότι πιστεύετε η 9 στου 10 η ώρα που είναι αργιανό, αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Σύμπτωση προφανώς. Σύμπτωση. Δώσε μου του Βάζελου
Α, είπε κάτι. Ναι. Είπε κάτι. Έχετε την καλησπέρα. 540 για την Καβάλα. 540-601. Βάλτε λίγο τα τηλέφωνα εκεί να παίρνει ο κόσμος. Που είπε ότι δικαιώνομαι, Μάριε, πες το αυτό, σε παρακαλώ. Για το Στραματσόνι, έχει δίκιο. Ναι. Για το Στραματσόνι, όσο είναι καιρός να φύγει τώρα, τώρα, σήμερα, χθες να φύγει. Αυτό. Άντε, ναι. Καλησπέρα, να αυτό το να φύγει ο Στραματσόνι, εμείς πριν να γίνουν οι τραγωδίες οι μεσοαμυντικές του Παναθηναϊκού, θα πω δύο πράγματα. Είχα προβλέψει. Και από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που πέρασε ο Παναθηναϊκός και με σκόρ, αν δεν κάνω λάθος, με σκόρ, ότι η ζώνη δύο αργών στόπερ του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με τον Λεντέσμα που δεν κόβει, που δεν έχει τρεξίματα, και το Βηγιαφάνες, και το Βηγιαφάνες. Ποιοι ήταν σήμερα, Μολέδο, αυτή που είναι. Ο Κουτρουμπής δεν ήταν, ο Μολέδο με τον. Όχι, ο Ιβάνοφ δεν ήταν, ένας άλλος. Τον άλλον τον. Λοιπόν, φαίνεται ότι στα κατακτητικά ο Μάτς είχα πει. Θα έχει θέματα ο Παναθηναϊκός. Μακροπρόθεσμα είχα πει στο ΑΡΤ, θα την πληρώσει. Και την πληρώνει στο παιχνίδι με την Ξάνθη. Καλά, Ρισάκ, τι βλέπεις που πάμε σε γράμμες. 1-1. Ματσάρα. Ματσάρα. 1-1. Αν ο Αναστασιάδης τον φωτίσει Παναγιά και σεβαστεί την ΑΕΚ όπως σεβάστηκε τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν θα χάσει. Αν τη δει Μάρλον Μπράντο, αν τη δει Μάρλον Μπράντο, την έχει βαμμένη. Καλημέρα. Καλώς τον φίλο μου. Τι έγινε, χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί. Καλησπέρα. Πάω ξύλι. Ευχαριστούμε. Τι κάνουμε, κύριε. Το κατά το δυνατόν καλύτερο. Το κατά το δυνατόν καλύτερο. Σας, κύριε Μαλάτο, θα σας περιποιηθώ σε λίγο. Θέλω το φιλαράκι μου τον Παπαμπρίζα να πω μερικά. Τι θα μας στείλετε, σουβλάκια. Ο Σάμπα. Ο Σάμπα. Α, ωραία. Κύριε Κώστα. Μάλιστα. Άλλο μάτσο έβλεπες πάλι σήμερα, ρε φίλε, δηλαδή τι άλλο θες να κάνεις. Όλοι βλέπαν άλλο μάτσο, όχι μόνο εγώ. Ποιο μάτσο είδα άλλο. Εγώ από αυτό το μπάουκ που ακούστηκαν ου στο τέλος του αγώνα, περίμενα με 10 παίχτες αυτό τον Ηρακλή. Το ου ήταν για τον Κίζα και για τον Ηρακλή. Αυτό τον Ηρακλή. Χωρίς περώνελε ο Ζήνιο να του βάλει 4 και όχι να του δίνουμε είναι πέναλτι δεν είναι. Ο Παοξής ο σωστός πρέπει να είναι προβληματισμένος. Ο Παοξής ο σωστός και υποψιασμένος για το σημερινό, το οποίο είναι καμπανάκι εν ώψη συνέχειας. Παπαμπρίζα. Παρακαλώ. Ο Παοξής είπαμε έκραξε γιατί δεν πήγανε άλλα 3-4 μέσα στο δίχτυ. Αυτό είναι το συμπέρασμα να ξέρεις. Άλλο τώρα. Αν έβλεπες εσύ ένα μάτς στο Καραϊσκάκι με 23 τελικές Ολυμπιακός και 2 ΠΑΟΚ. Δεν θα γλιτώναμε σήμερα. Και άκουγες αυτές τις διαμαρτυρίες που σε λένε εδώ σας το βγάλαν τέρμπι το παιχνίδι. Τι θα μας έλεγες κύριε Κώστα μας, για πες μας λίγο. Έχω απέτηση εγώ από τον Ηρακλή. Έχω απέτηση. Χρησιμοποιείται με 65 λεπτό αντίπαλος με 10 ότι έκανε 2 τελικές. Είναι άλλο, είναι άλλο. Ναι, πρόσεξε τώρα. Και δεν προβληματίζεστε ότι τα δυο σας αμυντικά χαφ με αυτόν τον κακό Ηρακλή τον Ελλειπή είχαν προβλήματα. Που σημαίνει ότι πέραν από την νίκη πρέπει να προβληματιστείτε. Δηλαδή, δημιούργησε η ομάδα 23 τελικές έκανε. Επίσης, επίσης, άμα δεις τον Ηρακλή να παίξει σε άλλο μάτς έτσι, σε όλη τη σεζόν, έλα να μου το πεις και εμένα, έτσι. Μπορεί. Με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Δεν μπορώ, φίλε, να αντίνω. Με την ΑΕΚ έπαιξε, με την ΑΕΚ έπαιξε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εσύ Ασλαμά τώρα που είπες κάτι για τη Λίβερπουλ, τι μιλάς εσύ για 6-23 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα. Τρία γκολ θα πάει United. Δεν θα πάρετε πρωτάθλημα. Ορίστε. United δεν είσαι. Ορίστε. United δεν είσαι. Εγώ, χρόνια. Ναι. Από τα πέτρινα χρόνια, ναι. Χρόνια. Από το 69 μέχρι το 91-92 δεν είχατε να πάρετε πρωτάθλημα. Το ξέρω, αυτό σου λέω, από τα πέτρινα χρόνια είμαι. Αυτή είναι η πέρασε, με περνάς όμως, με πέρασες, μου πήρες το ρεκόρ κατά ένα χρόνο, δύο. Πάμε, ναι, πάμε στην ερώτηση. Προβληματίζεσαι μέσω αμυντικά. Ένα. Και δεύτερον. Όχι ρε Κώστα, δεν προβληματίζεσαι. Δεν προβληματίζεσαι. Αμυντικά να σου πω γιατί έχω από πίσω Τσίμηρο, το έχω χαρίσει. Έχω 4 παίχτες εγώ αμυντικά χαφ, να τους αλλάζω όποτε θέλω. Εντάξει, δεν έχω 2. Ο άλλος, ο φίλος μου Μαλάτος, που δεν έχει το Ρέτσο και δεν θα έχει δεξί μπακ να μας παίξει την Κυριακή, την επόμενη, το ξέρει. Παίζει ο Ντελαμπέγια. Ο Ντελαμπέγια έχει πρόβλημα, κύριε Μαλάτο. Θα παίζουμε, έχετε πρόβλημα. Παίζουμε 3-5-2. Θα με, παίξετε 3-5-2. Με 3 στόπερ και τον Μάρτιν. Θα μα πει να σταματήσει. Κάτσε λίγο. Αυτό τον ένα γρήγορο που νομίζει ότι εγώ έχω ένα γρήγορο, κύριε Μαλάτο.
Μόνο. Θα δεις ότι έχω γρήγορο και τον Ροντρίγκες και τον Τζάλμα Κάμπος. Ο Τζάλμα Παιδιάδας είναι ανύπαρκτος. Φέρτε τον, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Φέρτε και κανένα οροπέδιο. Η γουρουμπίλια τη θες δεξιόπότη στο Καραϊσκάκι εσύ. Θα σου πω κάτι. Παίζω τζαμπέλα στην Κυριακή. Πού να παίξει, δεν παίζει. Όποιος παίζει να παίζει πενταρίσκια. Και βάλε μου και το φυλακούρο μπας αριστερό μπας. Αν την πει ο Λέοβατς. Αν την πει ο Λέοβατς τη φωνής μωρή. Και τη δώσεις κόκκινη θα γουστάρεις. Άντε μπράβο. Καλά ρε, είναι δυνατόν να λέτε τέτοιες λακαμίες. Επόμενη γραμμή. Κόκκινη κάρτα δεν έρθεις. Ποιο ήτανε. Κόκκινη κάρτα είναι. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν έπρεπε να βγάλει. Πέντε παίχτες από τον Ιρακλή τουλάχιστον. Πάμε επόμενη γραμμή. Δηλαδή 10 με 11. 10 με 11. 1-0 και στο 90 ζητάνε πέρα. Είναι άδικη η αποβολή. Αυτό πες μου, είναι άδικη. Αν τολμάς πες είναι άδικη η αποβολή. Δεν μιλάτε, είδες. Αφού είναι κόκκινη κάρτα, ρε παιδί. Είναι βλακώδης. Είναι βλακώδης. Ρε φίλε, και κόκκινη να μην είναι, είναι δεύτερη κίτρινη, πάλι κόκκινη, από πίσω φάουλ είναι, το βλέπετε. Την μπάλα του πήρε, το είδαμε στην τηλεόραση. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Έλα. Νότης. Νότης. Φακιανάκης. Όχι, όχι, Απολλωνάρα. Απολλωνάρα, γουστάρο. Γουστάρο. Έλα ρε παικτούρα. Τεμέτερον, πώς το λέτε. Εντάξει, δείξαμε ποια είναι η πιο δυνατή ομάδα σήμερα. Σε λάθος μάτς. Αλλά το μάτς αυτό είναι σε λάθος μάτς την κερδίσατε τη δόξα δράμας. Θα την κερδίσουμε σε όλα. 27 Νοεμβρίου στην δράμα την κερδίσετε. 3-0. Χωρίς να έχει πάρει την ΕΠΟ η παράταξη γραμμένου. 3-0. Επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει πάρει η παράταξη γραμμένου τις εκλογές. Πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα έπαιρνε εκλογές της ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ. Και αναβλήθηκαν εκλογές. Πρώτη φορά στην ιστορία. Πρώτη φορά στην ιστορία. Συνεργός η FIFA. Δεν ξέρω. Συνεργός η FIFA σε αυτό το έγκλημα που έγινε. Μεγάλο έγκλημα. Πας στο Καραϊσκάκι με την παλιά ιστορία. Θα τσούσει ο κόλος σου. Την παλιά τσούσκα θα είμαι. Δεν μου λες. Ναι. Ζόρντα. Ναι. Έτσι όπως ανέβαινα στο κέντρο να πούμε, είδα κάτι κότες πεταμένες στον δρόμο. Γιατί? Είδες κατοικώτες πεταμένες στον δρόμο. Κατοικώτες. Και ρώτησα και μου είπαν ότι κάνατε τις κότες, λέει. Ποιος, πού ρε φίλε? Έτσι λένε, δεν ξέρω. Κι πού, αόριστα μιλάς. Ναι, πού. 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 Στο κέντρο. Πού. Στο κέντρο της πόλης, λέει, downtown. Το κέντρο της πόλης, ρε φίλε, είναι 3-4 χιλιόμετρα. Πού. Σου είπα στην Αριστοτέλου, ρε Μπούφο. Και ποιος έκανε τις κότες, Μπούφος εσύ είσαι. Τις κότες ποιος έκανε. Έτσι λένε, δεν ξέρω. Άμα λένε, άκου αυτούς που λένε. Η ώρα, πάρε η ώρα, το η ώρα των τυπόδων. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, και στο παδικό να σου πω τι έγινε. Πήγατε 50 κρανιοφόροι έξω από τη θύρα 10, 60. Αρματώθηκαν οι Ηρακλειδείς μέσα. Σας πέταξαν κάτι κοτρώνες, σας πάσαν κάτι κεφάλια. Ή η θύρα 10 από πάνω. Τι ήθελες να με πεις τώρα, δηλαδή, γιατί μου το λες αυτό. Καταρχήν, εγώ τα κατακρίνω αυτά, αλλά γιατί μου το λες. Σου λέω το ρεπορτάζ. Τι, δηλαδή, μακιά έφαγε ο Παοξής, θα μου πεις. Σου λέω το ρεπορτάζ. Ναι, το ρεπορτάζ το ξέρω, γιατί μου το πεις, δηλαδή. Αφού το ξέρετε, αυτό το κήπεδο. Ποιο κήπεδο, ρε Τραχανάκη, εσύ, στην Αριστοτέλους, λέει. Στην Αριστοτέλους, πήγατε 50 κουκουλοφόροι Παοξίδες. Πήγαν οι Παοξίδες. Ναι. Οπότε μαγιά δεν φάγανε. Αυτή τι έγινε. Είπε Τραχανά, δεν λέω τίποτα. Περίμενε, ρε. Τραχανά είπα. Μαγιά τι φάγατε. Περίμενε. Αρέσει και όλοι. Με γάλαν είναι και με τη μάσκα. Υπήρχαν 20 Ηρακλειδείς μέσα. Στην αυτόν τον θύρα 10. Οι οποίοι κλειστήκανε και φάγατε κοτρόνια. Από πάνω πεντάλεπτο. Εσύ πού το ξέρει το ρεπορτάζ αυτό. Δηλαδή πήγανε αυτοί οι 50 και φάγανε μαγιά, αυτό θα μου πει. Γιατί μου το λες αυτό, ρε φίλε. Απ' τη δράμα είσαι. Που, γιατί μου το λες αυτό. Σου λέω τι λέει το ρεπορτάζ. Το ξέρουμε το ρεπορτάζ. Πήγανε 50 κουκουλοφόροι εκεί πέρα, κρανιοφόροι. Παοξίδες. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Παοξίδες. Κουκουλοφόροι. Και ορμήξανε πάνω στην αυτόνομη θύρα 10. Γιατί δεν το λες αυτό. Ναι, τι σου και λέει. Σε 3-4 λεπτά πήγανε εκεί, κλείσαν τους δρόμους όλοι οι αστυνομία ζητάδες. Ναι. Και έγινε ένα χαμό. Σπάζαν αυτοκίνητα, σπάζαν αυτά, έγινε ένα χαμό. Γιατί ποιο νίκησε, τι νίκη. Εγώ αυτά τα κατακρίνω. Από ό,τι κατάλαβα πήγε η αστυνομία και τα σπάσε τα αυτοκίνητα. Έτσι κατάλαβα. Άλλο σου λέω τώρα. Αυτό κατάλαβε εσύ. Φαντάζει ζητάνε να αυτό κατάλαβε. Δηλαδή τι θε να μου πει τώρα. Έφαγε μαγιά ο Παοξί. Το ρεπορτάζ το ξέρουμε, γιατί μου το λες όμως. Αντί να βγεις να πεις ότι η ομάδα. Εγώ δεν ξέρω να κάνει κάποιος επίθεση για τρώει μαγιά. Σου είπα εγώ τέτοιο. Τι μου το λες. Αντί να βγεις να πεις ότι η ομάδα έχει ανάγκη ένα center for. Ποιος, πού. Η ομάδα έχει ανάγκη ένα center for. Αυτά δεν θα τα κατακρίνω εγώ αυτά. Ναι. Αυτά είναι καραγκιουζλίκια να πούμε. Και όχι ευχέλεια και προσευχές. Αυτά είναι απαγορευμένα καραγκιουζλίκια. Το πρόβλημά σου δεν είναι ο center for. Τα δοκάρια που τα σημάδευε δεν είναι ο center for. Το πρόβλημά σου είναι οι δύο κόφτες σου.
Το εξάρι σου και το οκτάρι σου. Που και στο αμυντικό παιχνίδι, όταν χάνεται την μπάλα, νοσεί ο ΠΑΟΚ εκεί. Αλλά και όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, πρέπει να κατέβει η μπροστινή γραμμή πολύ πίσω. Ναι. Ένα αριστερό μπακ δεν λέει ο ΠΑΟΚ. Καλά, εκεί την αιμοκάθαρση που έχετε για αριστερό μπακ, σα το είχαμε πει μήνες. Μήνες δεν πατάει καλά τελευταία όλη. Τώρα το δες εσύ. Δεν πατάει καλά. Ναι. Η ουσία του ποδοσφαίρου όμως, σε αυτά τα συμφωνήσεις και σλάμας, είναι το γκολ, είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Οι δύο μέτρη back half εξαροχτάρια, αν μπει γκολ, θα ανεβούν ψυχολογικά. Δεν μπορεί να το λέω, σε κάνω τόσα χρόνια στον κουρμπέτη. Βάλτε το τηλέφωνο από εκεί κάτω. Ναι, λέει. Σε κάνω μια ερώτηση. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ ένα 0. Κέρδισε ένα 0. Δηλαδή, αν κέρδαγε ένα 0. Με μία ευκαιρία. Ναι. Και αν κέρδαγε ένα 0 με 23 ευκαιρίες που έκανε. Δεν το ίδιο. Το ίδιο είναι. Οπότε η ομάδα δημιουργεί. Το βλέπεις ότι δημιουργεί. Θέλω να δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Θέλω να βγει ένας παοξής. Πήγαν 8. 8. 23. Άκου τώρα. Παραμύθια. Γιατί οι παοξίδες σήμερα φύγανε στεναχωρεμένοι από τις καφετέρειες. Γιατί περίμεναν να μπει να βάλει 5 και 6 γκολ η ομάδα. Για πες μας. Πρόβλημα στο εκτελεστικό ρε. Ένα λεπτό. Πόσα γεμίσματα είχε ο ΠΑΟΚ σε μελιτζάνες κολοκυθάκια που γράφει. Πάμε στον επόμενο τώρα. Έλα, μαλάτε, γραφικός γίνεσαι. Λίγο γραφικός γίνεσαι. Πάμε. Όχι καθόλου. Γραφικός γίνεσαι. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις από μπάλα, τελικά γραφικός οπαδός είσαι. Από μπάλα ξέρουμε 100 τόνους. Πώς έκανα μια ερώτηση, τι να κάνεις στο δίπλο και μου έλεγες εσύ κορώνα. Κόσμο. Του είπα, θα τον πιάσει το δεξί χαφ και 10 μέτρα πιο πίσω το δεξί μπάλα. Φίλε, παίξανε 5 αγωνιστικές μέχρι τώρα. Έχει ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 70 τελικές και όλοι οι άλλοι μαζί δεν έχουν τόσες. Ποιος έχει καλύτερη ομάδα, πάμε λέει. Ο ΠΑΟΚ με αλίμονο. Ναι, ρωτή. 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει δύο πρωταθλήματα. Μην πού στη δύο γραμμές βγάλαμε πόσο πες από εκεί. Μεγάλη ομάδα. Πάμε. 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 Όπα δυνατά δεν έχετε τίποτα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Πάμε επόμενη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Πολύ καλά. Γεια σου Γιώργο, γεια σου. Ο Πάνος είμαι από το Γούτσο που καθόμαστε. Α, καλώς το αγόρι. Τι γίνεται. Από το Γούτσο. Έλα φίλε, ναι. Παοξείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, για το μάτς πήρα να ναι, πήρα για να πω και εγώ τη γνώμη μου, να την καταθέσω. Στεναχωρεμένος είσαι. Ναι. Γιατί στεναχωρεμένος. Γιατί δίνουμε δικαίωμα να φωνάζουν. Έτσι. Η ομάδα σου σε προβληματίζει. Να φωνάζουν για διαιτησίες και τα. Φωνάζουν άδικα. Ναι. Ναι. Εσύ θα φωνάζεις δίκαια την Κυριακή, ενώ αυτοί φωνάζουν άδικα τώρα. Για φωνάζουν άδικα 100% και θα για κάνει τη μετάφραση. Πρώτα απ' όλα, Σαραμαντάς, αποβάλλεται έτσι κι αλλιώς δεύτερη κίτρινη. Ναι. Προβολή στη γάμπα είναι. Ναι. Δεν βρίσκει ούτε μπάλα, δεν βρίσκει τίποτα. Ναι, αλλά πήγε. Βρε παλικάρι, δεν το δίνει όμως αυτό ο διαιτητής. Ναι. Ξέρεις τι μου λες τώρα, αν είχα εγώ μαλλιά, θα ήμουν πρώτο γκούμενο. Δεν έχω. Εγώ σου μιλάω με γεγονότα. Ρε φίλε, φάουλ. Δεν φάνω, παλικάρι, δεν σε ξέρω κιόλα, συγγνώμη. Όχι, με γνωρίζεις, ο αδερφός του Μινάη. Ποιος? Έλα, είμαστε στο τουρνά, είχαμε. Α, του Μινά, αδερφός, ναι, ναι, ναι. Πολλά φιλιά στο Μινά, η λατρεία μου, έλα. Έλα, έλα. Φάνο, δεν το δίνει όμως αυτό που λες, δεν δίνει. Άρα, άρα. Γιατί, κάτσε, Φάνο, είτε εσύ αλλιώς, κάποιος θα τυχείτε. Αυτό δεν μου λέει. Το ποδόσφαιρο, αν σου πω, τι ποδόσφαιρο σου αρέσει από τον διαιτητή. Ο μεγάλος Keith Hackett, ο Βρετανός διαιτητής τεράστιος, που σταμάτησε μέσα του 80, έλεγε ο καλός διαιτητής από τον απλά διαβασμένο καλό διαιτητή είναι ο ένας, ο πρώτος, ο δεύτερος μάλλον, πάει by the book, ο άλλος πάει by the spirit. Με το πνεύμα, δηλαδή, συμφωνώ. Ο Πάου πηγαίνει ένα μηδέν. Ο Ηρακλής είναι, το budget του Πάου είναι δεκαπλάσιο από το Ηρακλή. Ναι. Φτάνει ένα μηδέν. Είναι χυπαδούμε στο ΠΑΟ να δώσει και δεύτερη κίνηση 40 κιλοκύματα από 2 λεπτά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ δεν θες ποδόσφαιρο. Μαρία. Θες να την κάνει μόνο η ομάδα σου. Στοπ λίγο. Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Να ξεκαθαρίσει. Σε προβληματίζει. Μισό λεπτό λοιπόν να κάνω μια ερώτηση στο Μάριο. Δηλαδή να σου πω κάτι. Στο μαγαζί που το έβλεπα, τρεις σου δεύτεροι σηκώνετε φύγανε. Πληρώσετε φύγανε οι άνθρωποι. Σας προβληματίζει ενώ Καραϊσκάκη από πολύ Σαραμαντά. Εσένα. Όχι. Εμένα, προσωπικά. Εσένα. Φυσιολογική είναι. Η αποβολή Σαραμαντά σε προβληματίζει ενώπιον Καραϊσκάκη, εσένα. Όχι. Άμα ήταν άδικη, θα με προβλημάτιζε. Δεν με νοιάζει δίκαια. Είναι δίκη, δικαιότητα. Δεν με νοιάζει δίκαια. Σε προβληματίζει. Λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, ολοκληρώστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Το ξέρουμε, ρε φίλε, ότι. Πες ότι δεν τη βγάζει την κόκκινη. Ναι. Το Σαραμαντά που είπε γελία την επόπτρια. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ αδικείται. Εάν δεν τη βγάλει. Εάν δεν τη βγάλει
και δεν δώσει κίτρινη. Δεν δώσει τη δεύτερη κίτρινη στο Καραμαντάς την προβολή από πίσω στη Γάμπα. Άκου εμένα. Θα ήταν αδικημένος γιατί δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη στο Φαλούμπαν. Άρα κάποιος υποτίθεται ότι αδικείται. Εσύ εκ των πραγμάτων μένεις με 10 παίκτες. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε με το γράμμα του νόμου, είτε με δεύτερη κίτρινη. Χέσε το διαιτητή. Το Μπάου. Άστε το διαιτητή. Κάτσε λίγο, Κωστή, να μιλήσω λίγο με τον Μάριο θέλω. Βρε τον Μπάου, πες μας τον Μάριο. Εγώ ρωτάω κάτι τον Μάριο. Ακολουθεί το πνεύμα του νόμου, το γράμμα του νόμου. Αποβάλλει γιατί προσέβαλε την επόπτρια. Ναι. Δεν το ακολουθεί. Να πω κάτι. Λέει, γράφει στο φίλο Αγώνα το γελία. Ναι. 30 φορές εγώ το είδαμε. 30 φορές και σε μετά, ναι. στο συνδρομητικό, σε αργή κίνηση, που λέει ακριβώς τι κάνεις μωρή άσχετη. Ωραία. Απάντησε μου. Εγώ καλή τη θέληση. Καταλαβαίνεις τώρα. 30 φορές το είδε και δεν κατάλαβε ότι για αποβολή. Φαντάσου τώρα. Απάντησέ μου σε αυτό που λέω. Δεν ακολουθεί το γράμμα του νόμου και ακολουθεί το πνεύμα που είπες για φακόφι και τα σχετικά. Οκ, okay, συμφωνώ. Ναι. Έπρεπε να αποβληθεί ο παίχτης του Σαραμαντάς. Για το φάουλ. Για το φάουλ, τη γάμπα, την προβολή από πίσω στη γάμπα. Όχι, ρε Μάρια, όχι, ρε φίλε. Ετότε, ανάλογα υπάρχουν με τον κρέα. Ρε φίλε, τι να περιμένεις τώρα. Ο πρόεδρος της Βέρειας μου λέει είναι 3 μέτρα κανονικό τον γκολ και αυτός εδώ μακριά. Όχι, ήταν offside. Να μιλήσω. Θάνο, με τον Κρέσπο υπάρχουν δύο φάσεις τέτοιες με τον Λάμπ. Ναι. Που δεν παίρνει κίτρινη, καλά κάνει ο άνθρωπος. Ωραία, πάμε επόμενη. Με το πνεύμα. Θα βγάλεις ένα πνεύμα του Λάσσα, μάλλον. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουν Γιάννης. Καλώς τον Πόχουμ. Λοιπόν. Να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Κύριε Μαράκη. Γιατί έχω μάσει, Έχεις μάσει, το βλέπω. Έχω μάσει. Λοιπόν, πάμε σε σένα πρώτα. Μείον 4 και βλέπουμε. Το τείχος το έστησες στην πλατεία εχθές το 2-0. Ναι. Αυτό δεν το είδες, έτσι. Σε ποιο έργο γίνεται αυτά να πάω. Η φάση που κόβει καθαρό offside στον Πανιώνα στο 0-0 ούτε αυτό το είδες, έτσι. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε έκανες μόνο τα δύο γκολ. Έλα και κάτω την Κυριακή. Ούτε αυτό το είδες, θα έτσι. Θα σε συγκυρίσουμε, έλα. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν είσαι μάγκας, παίξε με ανοιχτά στο Καραϊσκάκη την Κυριακή. Είμαι μάγκας. Θα σου δεις. Κλείσω με το δεξί χαφ και το δεξί μπακ. Λοιπόν. Και τελείωσε ο Ροντρίγκες. Ας λαμάς εσένα τώρα. Ναι. Καλά τα είπες, 5 φάσεις εκεί πέρα. Ναι. Με λεπτό κιόλας, εγώ θα σου πω, φάγαμε το ξύλο της αρκούδας, ήσουν για άλλες δύο κόκκινες τουλάχιστον σε κίτρινες κάρτες. Όπως είπε ο φίλος ο Τζόρνταν, κόρνερ της πήρες out. Δύο φορές ο Τζάλμα Κάμπος, θα ολοκληρώσω και θα σε ακούσω. Δύο φορές ο Τζάλμα Κάμπος παίρνει την μπάλα με το σώμα, τα κόβε σαν φάουλ. Εγώ πρώτη φορά είδα ρε Μπόχουμ να έχει ο παίκτης κατοχή μπάλας να τρέχει ο άλλος πάνω του και να κερδίζει φάουλ. Πρώτη φορά το είδα. Λοιπόν. Μπόχουμ! Χάρηκα εγώ, βλέπω ότι η ομάδα μου παίζει μπαλάρα. Μπόχουμ! Κόφηκα την καρέκλα σήμερα και λέγεται ότι θέλετε εσύ. Για τυφλούς. Μπόχουμ! Ορίστε. Διαιτητή Μάνταλο την Κυριακή, πώς τον βλέπεις? Δεν σ' άκουσα, επανέλαβε. Διαιτητής θα παίξει ο Μάνταλος την Κυριακή. Άμα παίξει ο Μάνταλος, ζήτω μου τα πράγματα, αλλά εντάξει. Σου δίνω την πληροφορία σήμερα, μια εβδομάδα πριν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουμε πληροφορίες, θα παίξει ο Μάνταλος. Ο ορισμός είναι από εδώ, από τώρα γνωστό. Έχω πληροφορία από Πειραιά ότι θα παίξει ο Μάνταλος. Ας παίξει όποιος θέλει. Καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω στην ομάδα μου, εγώ το μόνο που θέλω είναι να μου παίξει ανοιχτά Ολυμπιακός. Ναι φίλε, για τον Ηρακλή είναι Νεϊμάρ και Σουάρες. Από τρίχωση. Κάνω πάρτι. Από τρίχωση κάνεις. Πόσα δεκάρια στην Ελλάδα το δώσουν καλύτερα έχει. Έψαχνα να δω φάσεις του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Άκου Μπόχου, Πανιωνίος Ολυμπιακός εχθές έψαχνα να δω φάσεις και δεν είχε πουθενά βίντεο. Δεν είχε. Γιατί? Γιατί πέσαμε χάλια, έτσι. Και τώρα πέσαμε λίγο τον Πόχου που είναι προβληματισμένος και τα φόρη τα φάρ. Είχε κάνει τον Λούκα Τσαπάκη, είχε κάνει τον Νοβόα Τσαπάκη, είχε κάνει τον Άσκο Τσαπάκη. Τώρα μας κάνει τον Κανία Τσαπάκη, τον Σαχό Τσαπάκη. Δεν πειράζει, ας τους κάνει τσαπάκια. Επόμενη γραμμή, γεια σου, επόμενη, φύγαμε. Γούντε Νάχ, πείτε. Έλα, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Κυρία. Γεια σας. Κυρία, καταρχήν είναι εκπομπή κιόλα. Γυναίκα είσαι. Όχι, άντρα. Τι γυναίκα είναι. Α, sorry, συγγνώμη, εγώ φάω λίγο, sorry. Εγώ, ναι, εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Γιατί είδα το μάτι του αγώνα του Πάου με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ήταν δίκαιη η αποβολή του Σαραμαντά.
Άκου, εμένα, εγώ είμαι στη μέση. Αν έπρεπε να δώσει δύο κόκκινες, έπρεπε και τις δύο να τις δώσει. Τώρα τσάρκ, ναι. Στάσουλη. Και για το τάκλιν, το φάουλ, και για τον πινελίγη. Έπρεπε να αποβάλει τον Τζάλμα κάμπος και να δώσει και η κάρτα στον Κανία. Άλλο σου ρωτάει γυναίκα. Άντρας είναι. Τον έχει ξεφτυλίσει τον άνθρωπο. Κλείσε φίλε, επόμενη γραμμή. Συγγνώμη, άντρας είναι. Ξεφτυλίσαμε κανονικά, φύγε επόμενη γραμμή. Ναι, φίλε, τέσσερις συγγνώμη εγώ. Την Τετάρτη το είπε ο Τσαντίνης στο Λίμερο για Μάνταλο. Δεύτερος έρχεται, πες του, λέει ο Τσαντίνης. Ο Τσαντίνης να πάει στο Καριλάο να πει τους σουπεράδες εκεί που κάνουν το κουμάντο. Πηγαίνει. Γιατί πηγαίνει τώρα, δηλαδή, και δεν πήγαινε παλιά. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ας βγει να πει. Δηλαδή τι έκανε ο Τσαλτίδης για να μην πάει. Μισό λεπτό ρε φίλε. Τι έκανε ο Τσαλτίδης για να μην πηγαίνει στο Καριλάο. Τι έκανε. Έκανε τίποτα με αυτό. Εγώ. Ναι. Γιατί να μην πάει δηλαδή τσαμπουκάδες εκεί. Γιατί. Το είπα πριν. Τι έκανε ο Τσαλτίδης κακό. Ναι, τι έκανε δηλαδή. Και ποιοι είναι αυτοί που το επιτρέπουν να έρθει τώρα. Οι σουπεράδες. Αυτοί κάνουν κουμάντο πάλι. Δεν θέλω να του πιάσω στο στόμα μου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ο Δαφνό και τα λοιπά, ξέρεις τι σου κάνει κάθε χρόνο. Οπότε στόλους, να τα λες λιγότερα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Κόψε κάτι. Έλα, φίλε. Άντε για να μην σου πω κι άλλο. Πάμε στο μέθε επόμενο. Τι έγινε τα πέρα. Έλα, πάμε, ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Το είπα, Χρυσάνθε. Μπάμπης Παοξής. Πώς, ποιος. Βλάχος. Μπάμπης Παοξής. Μπάμπης. Ρε, σλαμάτα, φτιάω σήμερα, είναι θάνατος. Για λοιπόν, η Γιούχα στο τέλος όντως έπαιζε από μερίδα. Για ποιο λόγο. Φιλάθλων. Γιατί απογοητεύτηκε ο κόσμος, περίμενε 3 και 4. Χαλαστήκανε. Ναι. Πρώτον, χαλαστήκανε. Δεύτερον, προβληματιστήκανε ή απλά είπανε είμαστε άτυχοι, δεν μας ήθελε η μπάλα. Τι ήταν αυτό το οποίο αισθάνθηκε. Εσύ, καταρχήν, πες μου εσύ τι είδες. Όχι ότι είμαστε άτυχοι, δεν υπάρχει ατυχία. Ανικανότητα υπάρχει. Ανικανότητα στην τελική, ναι. Επίσης, ναι, πολλοί προβληματίστηκαν όπως λες με Τάχα και με Κάνιας και με Σάκο. Αυτοί οι δύο είναι παραφωνία, είναι σαν να έχεις μια υποφερτή καλή τετράδα στην άμυνα, ένα καλό τερματοφύλακα, μια τριάδα μπροστά. Δεν μου λες ρε Μπάμπη, σε ποια κερκίδα έσω. Στάσου λίγο ρε γάμο να μιλήσουμε για μπάλα με τα φανατικά. Τζόρνταν, συνεχτά. Η εξτρέμου σου πολύ καλή, ο Κλάους αν την πάρει, κάνει ευκαιρίες, τα χάνει, είναι και ατυχία, είναι και θέματα ας πούμε φεγγαριού. Η τριάδα στα χαφ, εγώ βάζω και τον Μπίζεσβαρ μέσα. Ο Μπίζεσβαρ είναι ελλειπή δεκάρι. Δηλαδή. Ελλειπές δεκάρι. Πολύ ωραία. Φιλολόγος είστε. Ναι. Λοιπόν. Παίρνει την μπάλα από πολύ είναι, πίσω. Αλλά το πόδι με... στη φωτιά δεν το βάζει. Ρε παιδάκι μου, αυτό τον Ηρακλή. 10 με 11. Περίμενα να του βγει ο Πάοξ στον ευνηδιασμό με τους 4. Να βγάλει και ένα πέμπτο Σαχόφ, θε λέγεται αυτό. Ο Κανίας δεν τον θέλει. Πώς να βγει στον ευνηδιασμό, ρε Σιρατόπουλε, να πούμε. Τη σέντρα δεν την πέρασαν. Πες μου, ρε φίλε. Πώς είπες. Στον ευνηδιασμό, πώς να βγει, αφού τη σέντρα δεν την πέρασαν αυτή. Ναι. Εσύ. Εδώ δεν περιμένει να βγει στον ευνηδιασμό. Περιμένει την πίεση πάνω να βάλει τον γκολ. Για μετά μιλάω εγώ. Δεν έδωσε την μπάλα στον Ηρακλή να την κυκλοφορήσει λίγο να ανέβει. 10 μέτρα 20 και πάρτε την και φύγε μετά. Θα το κάνει 4-0. Δηλαδή το να παίζει, αυτό, ναι. Να παίζει ο Πάο. Αυτό που λες θα το κάνω με τον Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή. Ναι. Δεν το κάνεις αυτό. Γιατί δεν είναι σωστό. Φίλε να μας λείπει. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί να δώσεις μια τεχνητή από 76-28, πώς ήταν 80-20 κατοχή μπάλας. Εγώ είμαι αντίθετος. Γιατί ολοκλήσει 1-0, πάει το κρατήσει, πάει να κρατήσει τις εντυπώσεις και στα τελευταία 7 λεπτά να κάνει αυτό με τον Κυριακίδη και να φωνάζει. Εσύ, η στρατηγική σου είναι ελλειπέστατη. Γιατί είναι ελλειπέστατη. Θα μέχουμε για καιρό. Ένα λεπτό. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις την μπάλα στον Ηρακλή με το Λάμπρου σε οργανωμένη άμυνα και τον Μπασά σε οργανωμένη άμυνα να του πεις έλα μωρή γριά, ανέβα μωρή γριά πάνω. Ανέβα. Ανέβα γριά επάνω, δεν θα ανέβει γριά. Θα την κρατήσει την μπάλα, την παίζεις, θα ανέβει κάποια στιγμή. Ωραία. Μην παίρνεις 80% κατοχή. Πάρε 50-50. Πάρ την μπάλα. Πάρ την μπάλα όμως. Μισό. Πάρ την μπάλα όμως 30 μέτρα στη μέση. Πιο πίσω. Και φύγε. Με μία πάσα. 4. 3 είναι γρήγοροι και ένας ο τέταρτος ο Κλάους. Απέναντι στην άμυνα του Ηρακλή. Ανοιχτή. Μας εκμερώνει το μισό. Διπλή ζώνη, 8 μέτρα. Μισό. Θα την κάνω εγώ τη ζώνη να ανέβει. Παρά να παίζω εγώ.
Να παίζω εγώ μετά το... Πρέπει να είναι στο Καραϊσκάκι τώρα. Άκου δω, η μπάλα, ένα λεπτό. Η μπάλα είναι και μυαλό. Δηλαδή όταν έχω τη γριά στην άμυνα οργανωμένη και παίζω εγώ την κατοχή, της λέω της γριάς, πάρ' την ασύμμορη γριά την μπάλα, εσύ έχεις το πρόβλημα. Εγώ δεν το έχω. Είμαστε 11 με 10, άκουσε και, άκουσε δύο λεπτά. Είμαστε 11 με 10, έχω την καλύτερη ομάδα στην κόντρα επίθεση, εγώ πάω. Έχω την καλύτερη ομάδα στο χώρο το μεγάλο, πάρε ρουφερό γριά την μπάλα και πέφτει. Ανέβα ψηλά. Ανέβα Μπαρτολίνη ψηλά. Ένα λεπτό ρε. Ανέβα Μπαρτολίνη ψηλά. Που στον αέρα είσαι καλός, στη σέντρες είσαι καλός, στην κλειστή την άμυνα είσαι καλός. Πάρε και τον άλλο το σέντερ μπακ, τον Ζιαμπάρη. Δεν θα ανέβει ποτέ ψηλά. Δεν θα ανέβει. Να ανεβάσω. Να απαντήσω. Διότι φοβάσω. Φάνηκε με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Συγγνώμη ρε φίλε. Δεν τον ενδιέφερε. Δηλαδή εσύ. Ήξερε στο τέλος. Αυτό που έκανε στο τέλος. Δηλαδή άμα κρατήσεις εσύ. Εσύ το είδες αυτό. Την έδωσε το τυρί τη γριά. Όχι, ρε φίλε. Πέρα αυτό που λέει. Αυτό που λέει. Είναι σαν να λες ότι ο Πάκου δεν έχει ομάδα. Γιατί να το δώσει. Πρέπει να δώσει τέτοιο για να κάνει κόρη. Αν έχει καλύτερη ομάδα ποιοτικά, θα το πας. Διαφωνώ. Άκου να δει. Στον Ολυμπιακό. Άκου να δει. Όταν λες έχω σέρβο προπονητή άχυλο. Σαν θα είσαι τη ΚΑΚΕΜΠΕ. Έτσι είναι. Άχυλο. Άντρας, άχυλος, γυναίκα, άχυλο, ο ίδιος. Έλα μωρέ σιγά. Πρέπει να είσαι και πονηρός. Έλα μωρή γριά, ανέβα. Ανέβα γριά εσύ. Αυτό δείχνει ότι δεν έχεις ομάδα. Γράσε με τώρα, θα φύγω με 4-0 και θα τελειώσω. Και παίζω και κάνω και ανεβαίνω και τι. Άντε ρε φύγει από εδώ. Δεν ανεβαίνει βρε σου λέω, χάνηκε. Ας μην ανέβει. Πρώτη φορά εγώ είδα ομάδα να χάνει και να πέφτει κάτω για καθυστερή σου λέω. Συνέχα φίλε, δεν έχω καλά. Κωστή δεν μου λες τώρα, η τακτική ποια πρέπει να είναι την Κυριακή. Η τακτική πια πρέπει να είναι την Κυριακή. Είδε τον Ολυμπιακό στη Νέα Σμύρνη. Όχι, δεν το είδε το μάτι. Με την ΑΕΚ. Είδε ότι Μποτία με τον Τακώστα ανεβασμένο ψηλά. Ότι μπορούν να εφηδιαστούν από μέτριου παίκτε τύπου Φούντα. Ακόμα και ο Μασούρα που είναι δυσκύλιο κτλ. Φεύγει στην κόντρα επίθεση. Δεν έχουν στο περκαλά Ολυμπιακό. Με 3-5-2 στο Καραϊσκάκι. Εγώ τον Κλάου δεν θα τον έβαζα. Με 3-5-2 Φακούντο Περέιρα, φίλε. Με 3-5-2 τους δυο εξτρέμ, Ροντρίγκε Ζαλμά, Σέντερ Βορ, 5-3-2. Με Φακούντο Περέιρα πα στο 3-5-2. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. 5-3-2. Ναι, με Φακούντο Περέιρα ο ένα όμω. Στην Ντόρτμουντ και εδώ και εκεί. Είχε κλασικό Σέντερ Βορ στην Ντόρτμουντ. Ποιον είχε. Τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ ήταν για τι κλωτσιέ. Γιατί στο μεγάλο χώρο. Τι λε, ρε, ήταν το μοναδικό να σου έδειξε ο Μπερμπάτοφ. Όχι, τίποτα δεν έκανε ο Μπερμπάτοφ. Έκανε όλη τη δουλειά για να τραβήξει του παίκτε. Άσε τώρα. Εγώ που τον έχω κράξει. Ήταν το μοναδικό ματ που φάνηκε ότι έχει ο παίκτη πάνω από τον Μπερμπάτοφ. Απαταιώνα ήταν ο Βούλγαρο. Ο Μπερμπάτοφ ήταν το κορυφαίο του παιχνίδι εκεί μέσα που λέει. Τραβούσε τρει παίκτε. Βγάζει τη σαραντάρα στο μυστακίδι απέναντι. Και τραβάει τους άλλους δύο και φεύγει στην κόντρα ο Μάκ. Ήτανε μαλάκες να φυλάνε τρεις στον Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, με Κλάους πρέπει να κατέβει στο Καρασκάκι διότι έχει και ιστορία, προϊστορία με τον Ολυμπιακό Κλάους. Με τον Κλάους, ναι. Βεβαίως. Κατεβείτε με τον Κλάους. Ελάτε. Πάμε διάλειμμα. Κατεβείτε με τον Κλάους εσείς. Κατεβείτε σε κάνω τον Πάτο Βάζο. Κατεβείτε. Με τον Κλάους εσείς. Ο Πάτος τέτοιος, αν τον πηγαίνει του Μελιγαλά θα γίνει. Με τον Κλάους εκεί. Πάμε διάλειμμα.